Έχει κάποιες ελπίδες και για τη δεύτερη ακόμα, αλλά μικρές. Λίγο παραπάνω από 0-0, θα έλεγα, που υστερεί και σε πιθανή ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. 3-2 προηγείται η ομάδα Θεσσαλονίκης με το καλάθι του Μάσεϊ. Ο Ζωρόσκι είναι αυτός που ανέλαβε εξ αρχής το κουμάντο για τον Πανιόνιο. Ο Καλαμπόκης, ο Νιούλεϊ, ο Γιαννούλης και ο Καβαλιάος συμπληρώνουν την πεντάδα. Λιθουανός έπαιξε καλά στην Ισπανία και κάπως έτσι την κέρδισε τη θέση στην αρχική πεντάδα. Ο Μπόισα στο rebound. Καλαϊτζής, Ράιτ, Τσαλδάρης, Μπόισα και Μάσεϊ για τον Άρη. Μπόισα προτιμήθηκε να δει του Μότολα, ο οποίος συνήθως ξεκινάει. Απρόσεκτη πάσα και ο Πανιόνιος ψάχνει μια ευκαιρία να χτυπήσει το ανοιχτό γήπεδο. Του τυστερεί ο Τσαλδάρης. Φαλ τακτικής από τον Τσαλδάρη για να αποτρέψει τον διαγραφόμενο εχνιδιασμό. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο ούτε σήμερα. Και ποτέ έχει. Παρότι είναι από τα πιο σημαντικά και ταυτόχρονα και τα πιο εμπορικά παιχνίδια του Πανιωνίου μέσα στη σεζόν. Μπρος πίσω. Καθώς ο Νιούλεϊ πέταξε την μπάλα πολύ άτσαλα από την baseline, εκεί που δεν ήταν κανείς. Το monitor μας δυσκολεύει λίγο. Θα παρακαλούσα τους ανθρώπους στο van να με ερευνήσουν γιατί δεν δουλεύει ούτε το monitor της εικόνας, ούτε το ένα από τα δύο monitor της στατιστικής. Δηλαδή, είμαστε τυφλοί κατά τα 67%. Το μπάσκετ είναι στατιστική, όπως όλοι γνωρίζετε. Λοιπόν, ένα φάουλ κέρδισε ο Άρης. Δεν είναι μόνο αυτό. Ας πούμε, θα βγάλει ένα replay, τι θα δούμε εμείς. Αφού δεν, έχει, δεν υπάρχει. Εσείς το είδατε καλύτερα από ότι εμείς αυτό το replay. Εμείς δεν το είδαμε. Το οποίο στέλνει τον Γιαννούλη, όχι το replay, η φάση στέλνει τον Γιαννούλη στον πάγκο, αφού έχει δύο φάουλ ο Έλληνα center, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει την περσινή ομάδα. Απέναντι σε μια πρώην ομάδα του παίζει και ο Καλαϊτζής, ο οποίος αστόχησε εδώ. Πυκνώνει πάντως λίγο ο κόσμος, ανεβαίνει λίγο και ο Παλμός παραπλασιάζεται κάπως τα decibel. Όλοι και κάποιοι θα έχουν κολλήσει την απίστευτη κίνηση της παραλιακής. Η κίνηση είναι και από Αθήνα προς Ελληνικό. Ναι, βέβαια. Σε διαβεβαιώ, διότι με τα βίας πρόλαβα να έρθω. Τώρα, γιατί και πώς. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πολύ ωραία προσπάθεια αυτή τη φορά από τον Νιούλη. 4-3 ο Πανιόνιος. Αν και το καλάθι δεν έχει γραφτεί ακόμα στο ταμπλό. Θα γράφει την ίδια. Τώρα. Καλαϊτζής με τον Νιούλη μπροστά του. Σαλδάρης ζητάει την μπάλα στη γωνία και την παίρνει τώρα. Μισή προσποίηση, μπάσιμο. Έπεσε πάνω στον Μπάξτερ, ο οποίος έχει λατήρια στα πόδια. Είναι ο γνωστός Μπάξτερ που πριν από 3 χρόνια ήταν στο Παναθηναϊκό, χωρίς να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του. Είχε γίνει προσθήκη στο Παναθηναϊκό τότε, όπως έγινε φέτος ο Περκάτσιν. Ναι. Θυμάμαι ότι δεν είχε παίξει δευτερόλεπτο στο Final Four της Μόσχας και είχε συζητηθεί πολύ αυτό. Ο Μπάξτερ, ο οποίος κέρδισε το φάουλ και πάει στη γραμμή για 2 βολές. Και για τον Πανιόνιο ήταν μια χειμωνιάτικη προσθήκη. Ο Πανιόνιος άλλαξε πολλούς παίκτες, άλλαξε προπονητή. Γενικά η τράπουλα ανακατεύεται συνεχώς από την διοίκησή του. Εκεί που δεν είχε ψηλούς, τώρα έχει μάλλον με το παραπάνω. Έχει και Μπάξτερ, έχει και Καβαλιάσκας, έχει και Κένταλ, έχει και Γιαννούλη. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και ο Σάγκοτα παίζει στο 4 και ο Νιούλεϊ μπορεί να παίξει με προϋποθέσεις στο 4. Ο Αγγελόπουλος είναι μια λύση από τον πάγκο και γενικά είναι όντως γεμάτος σε αυτή τη γραμμή. Και όχι μόνο, και point guard έψαχνε για πολύ καιρό. Πήρε τον Τσάπιν, ο οποίος σήμερα ξεκινάει από τον πάγκο αλλά έχει δώσει λύσεις. Θα έλεγε κανείς ότι ο Πανιόνιος τώρα πια είναι θεωρητικά πλήρης. Μάσε για 3. Ζωρόσκι και μάζεψε το rebound και κουβάλισε 25 μέτρα την μπάλα, αλλά το lay-up δεν ήταν καλό.
Καλαϊτζής, Μάσεϊ, Μπάξτερ εκεί με το εκτόπισμά του, κάνει τη διαφορά. Καλαϊτζής όμως εκτελεί από τα 6-25. Αφού δεν είχε αποτέλεσμα η λόμπ πάσα που έκανε στον Μάσεϊ, ξαναπήρε την μπάλα και βρήκε το στόχο με το τρίποντο. Ξεκολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με το monitor μας. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει, αλλά το λέμε γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο να συνοηθούμε με τους τεχνικούς μας. Rebound από τον Μπόισαρ. Καλαϊτζής στο rebound. Περιμένει, στήριγμα. Καλάθι τριών πόντων από τον Μπόισαρ αυτή τη φορά. 9-5 ο Άρης. Ο Άρης δεν μπορεί να σκοράρει μέσα από τη ρακέτα, δηλαδή έχει καλές προσπάθειες. Δυο προσπάθειες ο Καβαλιάουσκας, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ο Πανιώνιος και ο Βάλης. Φάουλ από τον Μπόισα στον Καλαμπόκη. 4 ομαδικά ο Άρης. 2 προσωπικά ο Γεωργιανός, ο Μπόισα. Αλλά είναι άλλος αυτός που αποσύρεται. Είναι ο Τσαλδάρης, αφήνει τη θέση στον Ηλιάδη. Αλλά μπαίνει και ο Μότολα τώρα αντί του Μπόισα. Ρόσκι, Μπάξτερ, καλή συνεργασία, το λέει από τον Μπάξτερ, 7-9. Νομίζω ότι αυτό το καλάθι ήταν η πρώτη φάση που τελείωσε ψηλός παίκτης του Πανιωνίου μέσα στη ρακέτα. Ο Μάσεϊ με τον Μπάξτερ. Άλλη μια φορά ο Μπάξτερ βάζει το κορμί του εκεί, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Αυτό τώρα τι είναι, απαγορεύεται να αμυνθεί ο Μπάξτερ, γιατί έχει, απλά έχει σηκώσει το χέρι του. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει τίποτα. Το replay ελπίζουμε να φώτισε εσάς, γιατί εμάς δεν μας φώτισε. Από τις σκιές που είδαμε, πράγματι αυτό προέκυψε. Κάτω. 7-10. Πρώτο φάουλ του Μπάξτερ. 2 και ο Γιαννούλης, 2 από την άλλη μεριά ο Μπόισα, από ένα ο Καλαϊτζής και ο Τσαλδάρης. 7-11. 5 πόντοι από τον Μάσεϊ. Στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Κολοσσός 90-79. Ο Άρης σε ζώνη, όπως έσπευσε να μας ενημερώσει η Τζούλια Κοφίτσα. Η πρώτη απόπειρα του Νιούλεϊ απέναντι στη ζώνη ήταν αποτυχημένη. Και ο Καλαϊτζής πάει να πατήσει τον γκάζι. Βλέπει οργανωμένη την άμυνα. Εν τέλει με ένα σλάλον περνάει. Μπάξτερ στο rebound και πάσα ευνηδιασμού. Ο Καλαμπόκης άνεμος μπροστά. Πολύ ωραίος ευνηδιασμός. Έφυγε γρήγορα ο Καλαμπόκης. Δέχτηκε πολύ καλή πάσα από τον Ζωρόσκι. Ο οποίος εδώ έκανε το 4ο ομαδικό φάουλ του Πανιωνίου. Είπα για την νίκη του ΠΑΟΚ από την Κολοσσού. Άλλο ένα σημερινό αποτέλεσμα για να κλείσει αυτή η παρένθεση. Πανελλήνιος Ολυμπιάδα 101-75. Τίποτα τρομερό σήμερα. Αυτές είχαμε. Τις βόμβες, τα θρίλερ, τις εκπλήξεις. Μάσεϊ. Ο Νιούλι έσπρωξε την μπάλα έξω από το καλάθι, αλλά ο Καβαλιάουσκας λίγο ξαφνιασμένος. Τρεις παίχτες του Πανιωνίου ήταν με την μπάλα και κανένας δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Καινούργια επίθεση λοιπόν, αφού θεωρήθηκε ότι... Όχι θεωρήθηκε, ανανεώθηκε ούτως ή άλλως η επίθεση, αφού ο Μάσεϊ βρήκε τη Στεφάνη. 9-11. Right. Ψηλά το rebound ο Καβαλιάουσκας, ο οποίος μόλις τις τελευταίες εβδομάδες αποκτά κάπως αυξημένη συμμετοχή. Νιούλεϊ με τον Καλαϊτζή, Καλαμπόκης με τον Ράιτ. Νιούλεϊ. Πολύ, πολύ κακό σούτ από τον Νιούλεϊ, ο οποίος ήταν μόνος για την ευκαιρία, ας πούμε, να σημαδεύσει. Καλαϊτζής, 9-13. Καλαϊτζής, ο οποίος διανύει η δεύτερη νεότητα. Μπράβο. Αυτό θα πει
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνέπειας και του επαγγελματισμού. Ουσιαστικά έχει παίξει πολύ καλά από το ξεκίνημα της περίοδου, Φίλιππα. Ναι, αλλά τώρα που έχει τις ευκαιρίες δείχνει ότι μπορεί να παίξει ακόμα περισσότερο. Λίγο πολύ αυτός ήταν που έκρυψε για τη μετριότητα του Κάστλ, γιατί είπε σωστά ότι λείπει ο καλός Κάστλ από το φετινό Άρη, αλλά... τη μετριότητα του Κάστλ. Το Κάστλ δεν ήταν μέτριος. Ο Κάστλ απλά κάηκαν τα λάδια. Ναι. Δεν είχε δυνάμεις. Ο Άρης προχώρησε παρόλα αυτά και αυτό εννοώ ότι σε μεγάλο βαθμό το οφείλει στην καλή δουλειά που έκανε ο Καλαϊτσής. Και το λέω διότι ενδεχομένως έχω δει και περισσότερα μάτς του φετινού Άρη από ότι εσύ που συχνά ήσουν σε άλλο γήπεδο για την Ευρώπη και τον είδα τον Καλαϊτσή και στο Κάουνας και στη Γαλλία και από εδώ από εκεί. Πολλά παιχνίδια. Απλά βλέπεις σήμερα ξεκινάει η πεντάδα. Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό είχε ένα καθαρά πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτές τις ευκαιρίες δεν τις είχε, ναι, από την αρχή της σεζόν. Αυτό θέλω να πω. Έπαιζε, αλλά έπαιζε ένα ρόλο έτσι συμπληρωματικό, δευτερεύοντα. 7 λεπτά σε κάθε ημίχρονο. Ναι, να στηρίξει τον βασικό point guard. 10-13. Ο Άρης με τον Καλαϊτζή πρωταγωνιστή. Ο Ράιτς, ο οποίος δεν έχει σκοράρει ακόμα. Πάτησε καλά. Σηκώθηκε ψηλά, 10-15. Ο Ηλιάδης πιέζει τον Ζωρόσκι. Οι δύο ομάδες δεν έχουν περιθώριο να κάνουν φάουλ. Τώρα από εδώ και πέρα στέλνουν τον αντίπαλο στη γραμμή. Έκλεψε ο Καλαϊτζής. Και θα πάει βέβαια στο lay-up. Ο Άρης πάει στο συν 7. Μετά από 8,5 λεπτά. Καταφτάνει σε λίγο ο Τσάπιν στην πεντάδα του Πανιωνίου. Δεν ξέρω αν θα βγει ο Ζωρόσκι, πάντως εδώ ήταν αυτός που βέβαια το καλάθι. Δεν έχει καμία σημασία. Ο προπονητής του Πανιωνίου δεν ζητάει από τον Ζωρόσκι να τρυπήσει όλη την άμυνα και να παραβάλει lay-up. Ζητάει να οργανώσει το παιχνίδι και να αξιοποιήσει τους παίκτες. Αν δεν κάνει αυτό, τα υπόλοιπα δεν αναπληρώνουν αυτό που δεν κάνει. Και έχει δεχτεί και 7 πόντους από τον παίκτη του, έτσι το καλά έτσι. 12-19. Ο Άρης εκμεταλλεύεται την παρουσία του Μάση αυτή τη φορά στο low post και φέρνει και πάλι τη διαφορά στους 7. Ο άτεχνος Μπάξτερ έβαλε εκεί το κορμί του μπροστά και ανταμείφθηκε με ένα φάουλ, πήρε ένα φάουλ. Τσάπιν αντί του Ζωρόσκι, ξανά το φάουλ του Μότολα, το οποίο στέλνει στη γραμμή τον Μπάξτερ. Ο Μπάξτερ είναι σχέδιο πλημμύρα από τις βολές. Αυτό κοίταζα στην στατιστική. Μέχρι τώρα έχει τις λίγες αυτές τις συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Με αυτή τη βολή 3 στις 8. Το θυμόμαστε όμως και από το παλαιότερο πέρασμα του, ότι ήταν μονίμως κοντά ή λίγο κάτω ή λίγο πάνω από το 50%. Μάσε και Μπάξτερ στην άλλη άκρη του γηπέδου. Ηλιάδης, οπλισμένος, αλλά άστοχος. Άλλος ένας που παίζει κόντρα στην πρώην ομάδα του. Ο Τσάπιν έδειξε μια ματιά και στο χρονόμετρο. Ο Πανιώνιος έχει 14 από τα 22 δευτερόλεπτα. Καλαμπόκης. Καβαλιάος καζήτησε και πήρε την μπάλα με τον Μάση στην πλάτη του. Το rebound από τον Μότολα. Ο Άρης έχει 6 δευτερόλεπτα, αλλά οι παίκτες του μοιάζουν να μην το έχουν πάρει είδηση. Καλαϊτζής θα αναγκαστεί να φτάρει από τη σέντρα. Τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Άρης προηγείται 19-13. Εδώ είναι ο προπονητής του, λίγο Καναδός και λίγο Φιλανδός, Γκόρντον Χέρμπερτ, απέναντι στον Νινάτ Μάρκοβιτς, τον Βόσνιο παλιό σπουδαίο σουτέρ. Πάμε σε διακοπή και σε 1,5 λεπτό επιστρέφουμε. Επιστροφή στο ελληνικό. Πανιώνιος 13, Άρης 19. Μετά από 10 λεπτά δράσης, πύκνωσε λίγο και ο κόσμος. Ελπίζω να υπάρξει και λίγο σπάλμος στη συνέχεια για να μοιάζει λιγότερο με φιλικό το μάτς. Οι ομάδες έχουν γράψει πάντως αρκετές σελίδες ιστορίας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και μόνο στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έχουν βρεθεί αντιμέτωπες στο Ουλεπ Καπ προδιετίας. Όταν ο Άρης έφτασε ως το τελικό και έχασε εκεί από την Δυναμό Μόσχας. Πάντως πέρσι έπαιξαν για μια θέση στην Ευρωλίγκα και φέτος δεν αποκλείεται. Την οποία κέρδισε ο Άρης το τελευταίο μάτς, ας πούμε, του μικρού, ναι, τελικού εδώ μέσα.
Για πάμε στην Τζουλιά, η οποία ζήτησε το λόγο. Η πρώτη άμυνα του Πανιωνίου θα είναι ζώνη, ενώ στην επίθεση ο κ. Μάρκοβιτς ζήτησε συνεργασία του Γιωργαλή με τον Νιούλη σε ετοιμότητα ο Μπάξτερ. Και θα είναι ζώνη, και εγώ γιατί βλέπω Μαντουβάν. Α, τώρα έγινε ζώνη, μπράβο. Κάποιος δεν το είχε ακούσει αρχικά. Δεν το είχαν καταλάβει, είχε δει και η Τζούλια, αλλά δεν το είχαν καταλάβει, το κατάλαβαν στην πορεία. Ο Ουάσιγκτον τώρα αντί του Καλαϊτζή στο κουμάντο για τον Άρη, για να δούμε πόσο θα αλλάξει η αγωνιστική φυσιογνωμία της ομάδας. Ο Άρης τώρα με τρεις Αμερικανούς, με τον Μότολα και τον Ηλιάδη στην πεντάδα του. Τσάπιν για τον Πανιόνιο, ο οποίος έχει και τον Γιώργα Λί εδώ και λίγη ώρα στη δική του πεντάδα. Όπως ήρθε και πια ο Καβαλιάουσκας και ο Πανιόνιος έχει ένα πιο ελαφρύ σχήμα, πολύ πιο ελαφρύ. Μάσε ψάχνει να βρει ποιον μαρκάρει και πηγαίνει πάνω στο Γιώργα Λί τελικά. Πρόλαβε όμως, γύρισε, κάλυψε εκεί όπου είχε φτάσει στο λέει από Τσάπιν. Πάλι του Νιούλεϊ στη συνέχεια. Αυτό το οποίο κάλυψε ήταν θέμα αθλητικών προσόντων. Παχύτητα. Όταν κάποιος παίκτης χάνει τον παίκτη του, σημαίνει έλλειψη κέντρωσης και περιορισμένη αντίληψη του τι τεκταίνεται μέσα στο τερέν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ είδατε βέβαια τη φάση που ακολούθησε με το φάουλ του Νιούλεϊ, το πρώτο του. Να την παλιζώνει ο Ηλιάδης, ο Ουάσιγκτον, ο Μάσεϊ όλοι ψηλά. Ασχίζουν να διαβάσουν την άμυνα και τελικά ο Μάσεϊ δίνει λύση με ατομική προσπάθεια. 13-21. Ναι, μια προσπάθεια η οποία θα ταιριάζει καλύτερα σε man-to-man, έτσι. Ατομική προσπάθεια από το κέντρο της ζώνης. 9 πόντους έχει πια ο Μάσεϊ. Τσάπιν με τον Ουάσιγκτον να κολλάει πάνω του. Και τώρα πάνω στην αλλαγή βγήκε και ο Μάσεϊ. Γιώργα Λής. Έκλεψε ο Ηλιάδης. Πάντως ο Άρης μοιάζει πιο συγκεντρωμένος, πιο έτοιμος για το παιχνίδι. Θα έλεγα ότι το φάουλ αυτό είναι από τις περιπτώσεις που αν το δώσεις, πρέπει να το δώσεις ως αντιαθλητικό, γιατί ο Τσάπιν και δεν πάει στην μπάλα, είναι σαφές ότι προσπαθεί να συγκρατήσει τον αντίπαλο, αλλά και το σφύριγμα αποτρέπει από τον, αφαιρεί από τον Άρη ένα σίγουρο καλάθι στον εθνιασμό. Προφανή ευκαιρία για γκολ που λένε και στο άλλο άτομα. Δηλαδή είναι τα σφυρίγματα που καταλήγουν υπέρ αυτού που κάνει την παράβαση. Ο Τέρι ήταν αυτός που έχασε εδώ την μπάλα. Πέρασε αντί του Μότολα και τώρα έχει 4 Αμερικανούς ο Άρης στην πεντάδα του. Τζούλια, τον βλέπω ανήσυχο τον προπονητή του. Τι συμβαίνει? Τα άκουσε στη συγκεκριμένη φάση ο Τέρι που θέλει ο προπονητής του Άρη πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ με περισσότερες πάσεις και λιγότερες συντονικές προσπάθειες. Ο Μάσεϊ ρίσκαρε και τον πλήρωσε. Πήγε να κλέψει έτσι, μπροστά. Αυτά είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν προσπαθείς να βγεις μπροστά, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το κάνεις. Αλλιώς θα πας το καλάθι. Ή θα κάνεις και φάουλ καλώς. 15-21 από το κάρφωμα του Μπάξτερ. 6 πόντι του είναι πρώτος σκόρερ του Πανιωνίου. Ουάσιγκτον. Ο Τσάπιν έκλεψε από τον Τέρι. Αναγκάστηκε να πατήσει το φρένο. Εν τέλει εδώ στο Νιούλεϊ, ο Νιούλεϊ προστάτευσε την μπάλα και πήρε το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Έχουμε time out και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε πάσα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ένα λεπτάκι. Είναι το μοναδικό γήπεδο που έχουμε ακόμα μαζορέτες και τέτοια φαντασμαγορικά. Δεν αποκλείεται. Και τι, τα άλλα γήπεδα έχουν αποσυρθεί? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο που επιμένει κάποια ομάδα σε αυτή τη μορφή διασκέδασης. Τέλος πάντων, η Τζούλια ζητάει το λόγο και τον έχει αμέσως. Κύριος Χέρμπερτ ουσιαστικά πήρε αυτό το time out για να οργανώσει τους παίκτες του απέναντι στη ζώνη του Πανιωνίου. Του είπε λοιπόν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας αλλά και στην επίθεση περισσότερες πάσες. Νιούλεϊ πάει στη γραμμή. Νιούλεϊ, ο οποίος πριν τη φετινή χρονιά δεν είχε παίξει ποτέ σε ομάδα εκτός Αυστραλίας. Ακολούθησε μετά από τόσα χρόνια τον δρόμο του Gage και του Hill. Και του Hill.
Και είχε έρθει μια χρονιά στον Ολυμπιακό και εκείνος ο σέντερ της εθνικής τους. Ναι, όπα. Πώς το λέγανε τώρα θα μου πεις, ε. Επίσης είχε πάρει ΑΕΚ εκείνο τον Γκάρτο, τον Ράιλι. Αυτός ήταν Αυστραλός ή Αυστραλός. Νέος Ζηλανδός. Δεν είμαι βέβαιος. Ο Ράιτς μεταξύ πέτυχε το δεύτερο του καλάθι, 23-17. Το περίεργο με τον Νιούλη είναι ότι δεν έχει πάει καν σε αμερικάνικο κολέγιο. Κάτι που είναι περίπου καθεστώς για τους καλούς Αυστραλούς παίκτες. Εμείς το πρώτο είδαμε, θα το θυμάστε κι εσείς, εκείνο το Stankovic Cup που είχε βάλει 5-6 τρίποντα στην εθνική μας. Πέρσι στην Κίνα. Πρόπερσι στην Κίνα. Όχι. Έπαιζε και πιο πριν στην. Νομίζω ότι έπαιζε και πιο πριν στην Εθνική Αυστραλία. Στου Ολυμπιακού δεν ήταν, πάντως σίγουρα. Εάν δεν ήταν στου Ολυμπιακού, τότε έχει δίκιο εσύ. 17-25 με τον Τσαλδάρη. Και ήταν μάλιστα για να το κλείσω αυτό, ο παίκτη που είχε χάσει την μπάλα σε εκείνη την τελευταία φάση στο Mundo Basket. Ανάμεσα στα δύο ελληνικά τρίποντα. Δεν την είχε χάσει, και την έκλεισε. Την είχαν πάρει το πορτοφόλι, ναι. Τον έβαλαν στη μέση δύο δική μα και τον πανικό βαλαν. Ο Άρης προηγείται 25-17 με το πρώτο καλάθι του Τσαλδάρη. Σε λίγο θα έχει τον Αγαδάκο στην πεντάδα του, η οποία τώρα γίνεται ακόμα πιο ελληνική. Τρεις δικούς μας, Ηλιάδη, Αγαδάκο και Τσαλδάρη, δίπλα σε Ράιτ και Μπόισα. Ναι, ποιος παίζει playmaker τώρα. Παίζει ο Τσαλδάρης playmaker. Να το δούμε αυτό, όντως έχει ενδιαφέρον. Για τρεις ο Τσάπιν στο μεταξύ. Εύκολα από ίσαν ενόχλητο στο rebound. Και ο Ηλιάδης κουβαλάει την μπάλα. Ναι, τώρα... Τζούλια, τι λες? Σου έδωσε εντολή ο κύριος Μάρκοβιτς να αλλάξει άμυνα από ζώνη σε man to man. Για να υποφεληθεί άρα για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κλασικός χειριστής. Ναι, πιθανότατα. Πλην όμως ο Τσάπιν έδωσε ένα πολύ εύκολο φάουλ στην πρώτη προσπάθεια. Ηλιάδης κάνει βήματα. Έχω την εντύπωση πάντως ότι η έμπνευση του Χέρμπερτ να παίξει χωρίς κανονικό playmaker δεν θα βγει σε καλό. Δηλαδή για παράδειγμα σε αυτή τη φάση αυτός που κάλυπτε τα νότα του Άρη ήταν ο Μπόισα. Δεν υπήρχε δηλαδή γκάρ ψηλά, όλοι είχαν κατέβει κάτω. Γιατί και ο Ηλιάδης και ο Τσαλδάρης και ο Ράιντ είναι πλαχαίνοι παίκτες. Time out που πήρε αυτή τη φορά ο Μάρκοβιτς. Το σκορ είναι 17-25, ο Άρης έχει ένα σταθερό προβάδισμα. Πάνω από 4 πόντους από τα πρώτα λεπτά και το 9-5 και μετά. Το 5-9 και μετά. Βέβαια στο στερέωμα και όλοι οι ουδέτεροι εδώ γύρω ακόμα μιλάνε για την ήττα του Παναθηναϊκού του Μαρούσι. Προσπαθούν να το ψηλαπίσουν το φαινόμενο γιατί ο Παναθηναϊκός έχει να χάσει το λέγα, εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Για να ακριβολογούμε και σύμφωνα με αυτά που είδαμε στο τερέν. Έτσι, γιατί είδα το μάτσο από την τηλεόραση. Δεν είναι ήττα του Παναθηναϊκού του Μαρούσι. Είναι νίκη του Αμαρουσίου του Παναθηναϊκού. Το Μαρούσι μπορεί... έπαιξε απίστευτο μπάσκετ. Μπορεί το Μαρούσι να νικήσει έτσι. Έπαιξε απίστευτο μπάσκετ. Απίστευτο. Και εγώ δίνω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες του, αλλά πάνω απ' όλα στον προπονητή του, τον Σούλτο Μαρκόπουλο, ο οποίος έκανε ρεσιτάλ. Είχε προετοιμάσει την ομάδα με τρόπο εκπληκτικό. Αυτόν δε τον Μαυροειδή τον μεταμόρφωσε σε δεν ξέρω τι. Μπορεί λοιπόν το Μαρούσι να κερδίσει τον Παναθηναϊκό χωρίς να βοηθήσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Να κάτι το οποίο... Δεν χωρίς να βοηθήσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν διάγει αυτή τη στιγμή τις καλύτερες του μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι αν το Μαρούσι δεν έπαιζε τόσο καλά δεν θα μπορούσε να κερδίσει. Δεν ήταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός ακριβώς για τα σκουπίδια. Αν δεν έκανα λάθος στο ψάξιμο, τελευταία φορά που είχε χάσει δύο μάτς σειρά ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα ήταν τη χρονιά που έχασε το πρωτάθλημα, όταν ιτήθηκε στα play-off δύο φορές από τον Ολυμπιακό και μην έπαιξε τα ημιτελικά του. Τώρα από πότε έχει να χάσει δύο μάτς κανονικής περίοδου στη σειρά, μπορεί και να έχει συμπληρωθεί δεκαετία. Εντάξει, μην το ψάχνεις τώρα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κρίση. Είναι σαφές.
Αλλά για να δούμε τι, τι γίνεται εδώ πέρα. 27-19 ο Άρης, ένα καλάθι του Μπάξτερ και ένα του Μπόισα μετά το time out. Διαμόρφωσαν αυτό το σκορ. Και τώρα το πρώτο του Καβαλιάουσκας. Από την Μπούκα και την πάσα του Γιοργαλή. Πρώτο καλάθι του νεαρού Λιθουανού. Πρώτο, γιατί πρώτο. Σίγουρος. Είχε πετύχει και κάτι στην αρχή. Νομίζω. Όμως στα χαρτιά μου δεν βλέπω πουθενά αλλού το όνομά του. Ούτε και στο μόνιτο. Στατιστική είναι, λέει, δίνει δίκιο σε σένα. Ο Άρης σκοράρει με τρίποντο του Ράιτ. Έστω και αν φάνηκε να κολλάει κάποια στιγμή. Μεγαλύτερη διαφορά 9 πόντι ή είχαμε και μεγαλύτερη. Ναι, είναι μεγαλύτερη. 21-30. Ζωρόσκι. Τσάπιν πάει μέσα. Πέταξε λίγο περίεργα την μπάλα. Τώρα αυτή φοβήθηκε εκεί. Αφόντος και του Μάσε, ο οποίος είναι στον πάγκο. Ο Μάρκοβιτς σήκωσε τον Καλαμπόκι. Και μάλλον θα επιστρέψει στο σχήμα με Ζωρόσκι, playmaker και τον Καλαμπόκι δίπλα του shooting guard. Όπως ξεκίνησε δηλαδή. Μπόισα με τον Μπάξτερ στην πλάτη του. Τσαλδάρης από τη γωνία. Ο Μπάξτερ δυναμικό στο rebound. Σπεσιαλιτέ του δηλαδή, αλλά έχει 8 πόντους σήμερα. Εκτός από αυτά τα 6 rebound που αποτελούν την συγκομιδή του. Καβαλιάουσκας. Εκεί βέβαια δεν μπορούσε να το σταματήσει ο Άρης. 23-30. Τον 23χρονο. Έπρεπε να φύγει ο Μάσεϊ για να βρει ο Καβαλιάουσκας στον δρόμο προς το καλάθι. Ο οποίος Μάσεϊ επιστρέφει ως ο Νούπο. Όπως και ο Καλαϊτζής. Ο Μπόισα θα πάει προς τα μέσα, θα πάρει με το έτσι θέλω ένα φάουλ. Ο Άρης παίζει τώρα. Και τουλάχιστον έπαιζε μέχρι που θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Στην ουσία με τον Μπόισα center και χωρίς point guard, έτσι. Λίγο ήταν παράξενη πεντάδα. Παράξενο σκήμα. Τώρα γίνεται πιο ορθόδοξη. Καλά έτσι αντί του Ηλιάδη, ο οποίος κέρδιζε αρκετά συγχαρήκια από ό,τι βλέπω στον πάγκο. Και Μάσεϊ στη θέση του. Και Washington αντί για Ράιτ. Αντί Ράιτ. Δηλαδή ο Άρης εκεί που δεν είχε κανένα playmaker, τώρα έχει δύο. Ο Μπόισα θα βγει μετά τις βολές για να μπει ο Μάσεϊ. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Καινούργια πράγματα αυτά, καινούργια σχήματα τουλάχιστον από τον Άρη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τέτοια. Θα παίξει ο Washington σε ρόλο shooting guard τώρα. Φαντάζομαι. Γιατί είναι πολύ πιο λογικό να έχει την οργάνωση ο Καλαϊτζής παρά ο τρελοαμερικάνος. Το rebound από τον Γιοργαλή μετά από μάχες. Πετάχθηκε και ο Washington, αλλά βγήκε με την παλάκη. Ο Washington, ο οποίος λίγο ακόμα έχει θάψει τον Πανιούνιο φέτος. Ο οποίος διέδιδε πέρσι τέτοιο καιρό ότι είχε κάνει ένα deal. Όχι τέτοιο καιρό, λίγο πιο αργά, καλοκαίρι. Και κάνει ένα deal με τον Washington, το οποίο θα ίσχυε. Πάντως, σε περίπτωση που δεν θα βρίσκει αυτό. Η όλη φασαρία που έχει γίνει γύρω από τον παίκτη αυτό είναι υπερβολική. Έτσι, έτσι νομίζω εγώ. Τουλάχιστον δεν έχει δικαιωθεί στην πράξη. Ο Γιαννούλης επέστρεψε. Μα και όταν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν ήταν τίποτα το ξεχωριστό. Όντως, και μάλιστα θυμάμαι ότι δεν υπήρχε καν συζήτηση για το αν θα προσπαθήσει να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά μόλις πήγε έτσι για λίγο στο NBA, σου λέει α, για να πάει στο NBA. Κάτι είδαν οι Αμερικάνοι που δεν το είχαμε δει εμείς και πήγαν και τσιμπήσαν οι δικοί μας σαν κοροϊδά. Θα έλεγα ότι ξεκίνησε αυτό περισσότερο από την ταυτότητα της ομάδας στην οποία έπαιξε, τους Spurs δηλαδή, παρά οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά πήρε το συμβόλαιο που θα ανήκε στον Σπανούλη αν αποφάσισε αυτός να μείνει. Αν τον κρατούσαν, αν έμενε, όπως θέλει, ας το διαβάσει ο καθένας. Έπαιξε λίγο στο ξεκίνημα της χρονιάς και αποδεσμεύτηκε. Καλαμπόκης σε μια φαντασμαγωρική έτσι, πάσα στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης κέρδισε αυτό που προσπαθούσε να κερδίσει, γιατί με τον τρόπο που προσπάθησε να σωτάρει δεν είχε πιθανότητες να βάλει καλάθι. Παρέσυνε τον αντίπαλο και κέρδισε το φάουλ. Το φάουλ από τον Αγαδάκο. Στη Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο, ακούει κανείς συχνά φέτος τη φράση «Να είχαμε ακόμα τον Γιαννούλη», διότι ώρες-ώρες τον Άρη έλειπε έτσι ένας δυνατός, ένας σκληρός μέσα στα καλάθια, έστω και για να πάρει μερικά φάουλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Γιάννης να ξέρεις ότι είναι από τους καλύτερους ψηλούς πασέρ. Ναι.
Είναι έξυπνος, είναι έμπειρος, είναι καλός στα αποδυτήρια, έτσι, ως επιρροή, ως παρουσία, αρχηγική και φίγουρα, όπως και να το κάνουμε. Αν είχε λίγα περισσότερα αθλητικά προσόντα, θα ήταν σούπερ. Εδώ σταμάτησε το Καλαϊτζή. Φάουλ ο Ουάσιγκτον. Και πολλές για τον Πανιόνιο. Για τον Σορόσκι. Καλαϊτζής και ο Γιαννούλης μονομάχησαν στην προηγούμενη φάση. Είναι παλιοί συνοδοιπόροι σε εθνικές ομάδες, συνομήλικοι. Θα έπαιρναν μαζί και εκείνο το χρυσό στο μούντο μπάσκετ των εφήβων αν δεν είχε τραυματιστεί ο Γιαννούλης, διότι είχε μείνει έξω από εκείνη την ομάδα επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να παίξει, τυπημένος. Τελευταία φορά που ήταν μαζί, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2001 στην Αυτάλεια. Ναι. Εκεί ήταν η τελευταία παρουσία του Καλαϊτζή και όντως ήταν και ο Γιαννούλης στην ομάδα. (Συσχελίδι) 23-31 είναι το σκορ. Ο Πανιόνιος βέβαια μπορεί να μειώσει με τις βόλες του και τις Ζωρόσκι. Ο Πανιόνιος, ο οποίος δεν έχει βάλει τίποτα από τον Άσο, έτσι, από τον point guard. Και το λέω γιατί, ειδικά μετά τον ερχομό του Τσάπιν, είναι μια θέση η οποία έχει στηρίξει αρκετά τον Πανιόνιο. Είδα το μάτς με τη Βαλένθια το πρώτο και από εκεί... Μην γέλιες, εντάξει, δεν είχε καμιά μεγάλη κλάση ο Τσάπιν. Ένας καλός παίκτης. Ο Ζωρόσκι έχει περισσότερο το μυαλό του στο σκοράρισμα παρά στην οργάνωση. Παρ' όλα αυτά, και οι δύο μαζί σήμερα δεν έχουν δώσει ούτε σκοράρισμα, ούτε οργάνωση, ούτε άμυνα. Δύο πόντους έχει ο Ζωρόσκι. Ο Τσάπιν τίποτα, ζερό. 8 ο Μπάξτερ, 7 ο Νιούλη, 4 ο Καβαλιάουσκας, 2 ο Καλαμπόκης, 2 ο Ζωρόσκι, πόντι του Πανιωνίου. 7 ο Ράιτ, 7 ο Καλαϊτζής, 9 ο Μάσεϊ, 6 ο Μπόισα, 2 Τσαλδάρης για τον Άρη. Λίγη γκρίνια από την κερκίδα, δεν καθυστερούν οι παίκτες του Άρη να επιστρέψουν. Ενώ ο Ζωρόσκι έχει ήδη πάρει θέση για να στάρει τις βολές. Τζούλια, σ' ακούμε, τι υπέκλεψες εκεί. Ο προπονητής του Άρη είπε στους παίκτες του χαρακτηριστικά ότι στα τελευταία λεπτά ακολουθούν το ρυθμό του Πανιωνίου, γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Στην επίθεση τους είπε ότι σχεδίασε έτσι το σύστημα της ομάδας, έτσι ώστε να παίξει περισσότερο με τον Μάσεϊ και τον Αγαδάκο. Ο Πανιωνίος συνεχίζει να ξοδεύει βολές. Δες 2 και προηγουμένως, άλλες 0-2 Γιαννούλης, ναι, ναι. Δες 4. Και 2 χαμένες ο Μπάξτερ. Καλά, λέμε για συνεχής. Ο Ουάσιγκτον μπλέχτηκε εκεί, ο Ζωρόσκι του έκλειψε την μπάλα και πάει να φύγει μπροστά. Καλαμπόκης, άλλος ένας εφηδιασμός για τον Πανιόνιο, 25-31. Ο Ζωρόσκι πάντως στο transition, είναι μανούλα καημένη. Καλαμπόκης. Ο Ζωρόσκι την έκανε τη φάση εδώ. Βγήκε μπροστά και πάσαρε στιγματικά στην κατάλληλη στιγμή. Αγαλάκος για 2. Με μεγάλη απόσταση. Μάλλον έξω από το Βελινεκές του. Την μπάλα για τον Πανιόνιο αφού την κλώτησε ο Μάσεϊ. Αξιόλογη η προσπάθεια στο rebound του Καλαμπόκη. Αυτός δυσκόλεψε τον Μάσεϊ. Το replay δεν φάνηκε να κλωτσάκι μπαλά Αμερικανός, τέλος πάντων. Γι' αυτό και κοίταζε με ξυνισμένο ήχος. Ζωρόσκι. Καβαλιάουσκας, Καλαμπόκη στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης είδε χώρο, πήγε να τον εκμεταλλευτεί. Εκβίασε άλλο ένα φάουλ. Βλέπετε εδώ, ο Αγαδάκος ακολούθησε τον Γιαννούλη, αυτός έκανε το φάουλ. Έχει 2 προσωπικά, όπως και ο Τσαλδάρης, όπως και ο Ηλιάδης, όπως και ο Μπόισα, όπως και ο Γιαννούλης, όπως και ο Μπάξτερ, όπως και ο Ζωρόσκι την άλλη μεριά. 3 κανείς. Να μια ευθύχη βολή μετά από 4 συνεχόμενες στο σίδερο. (26-31, 5 υπότιτλοι της διαφοράς. Ανέβασε τις βόλες ο Πανιόνιος. Καταλαβαίνετε ότι αυτή θα είχε εκμηδενιστεί. Μπορεί να ήταν και μπροστά η
Γηπεδούχη, 26. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μάση. 33. Πάνω σε κίνηση, πάνω σε δύο αντιπάλους. Πόντι του είναι 11 πλέον. Ζωρόσκι. Άνοιξε εκεί τρύπα. Μπόρεσε να προστατεύσει την μπάλα, 28-33. Το δεύτερο καλάθι στο παιχνίδι. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, 45 δευτερόλεπτα υπολείπονται, 12 για τον Άρη. Να τα και τα χρονόμετρα. Καλά έτσι ζητούσε αρκετή ώρα την μπάλα από τον Ράιτ. Γιαννούλης Καλαμπόκης, κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά. Σημαδεύει το Γιωργαλή, αλλά αυτός το έκανε θαλάτα. Λες και η μπάλα... Και γράψε. Εδώ. Ήταν ελεύθερος, την περίμενε κάπως η ώρα. Κοίταξε, πώς το φύγε. Απίστευτο, πραγματικά. Την έσφιξε περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ξέρει ότι δεν έχει κανένα κατηγορείς παρά τον εαυτό του και τα βάζει με τις πινακίδες εκεί. 30 δευτερόλεπτα. Κάποιοι φανατικοί τα βάζουν με τον Καλαϊτζή. Όχι γιατί μη ρωτάτε. Θυμήθηκαν τα παλιά. Προφανώς το πώς και το γιατί έφυγε ο Καλαϊτζής από τον Πανιόνιο τότε που πήγε στην Ιταλία. Ιστορίες δηλαδή εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια. Όταν πήγε στο Μιλάνο και μετά στο Παναθηναϊκό, 3 μήνες αργότερα. 28-33. Ο Άρης έχει 8 από τα 16 δευτερόλεπτα που υπολείπονται για το τέλος του ημιχρόνου. Τώρα έχει 5. Ωραία, ήταν αναγκαίος να σουτάρει. Αλλά βάζει το καλάθι για 2 πόντους. 28-35. Και ο Ράιτ και ο Μάση έχουν βάλει 2-3 καλάθια ο καθένας έτσι πάνω σε άμυνες. Χωρίς να υπάρχουν έτσι. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι ο Άρης μπορεί να έχει εκτέλεση, αλλά δεν έχει δημιουργία. Ναι. Και μπορώ επίσης να προβλέψω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του αγώνα. Δηλαδή, να συνεχίσει να σκοράρει με ατομικές ενέργειες. Εάν δεν αποκτήσει δημιουργία, το γεγονός αυτό θα κάποια στιγμή θα του γίνει μπούμεραγκ. Έτσι νομίζω. Από τα 8 καλάθια που έχουν βάλει ο Μάσε και ο Ράιτ, πόσα μπορεί να έχουν βγει από κάτι οργανωμένο. Η ασίστε του Άρη αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη στατιστική, είναι μόνο 2 από τον Καλαϊτζή, καμία άλλη. Αντίθετα, ο Πανιόνιος, παρότι υστερεί στο σκορ, έχει 7 τελικές πάσεις. Να. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης έχει καλύτερη λειτουργία, ο Πανιόνιος έχει καλύτερη λειτουργία σαν ομάδα, ομαδική λειτουργία, απλά ο Άρης υπερέχει σε μονάδες, σε άτομα. Αυτό λέει η στατιστική. Και ο Πανιόνιος θα χρηστεύει πολλές, οι οποίες θα μπορούσαν να το έχουν δώσει και προβάδισμα. Ανεξαρτήτως αυτό. Ναι, εντάξει. 28-35, 7 πόντι της διαφοράς, 7 χαμένες βολές. Αυτό ακριβώς. Ο Άρης έχει χάσει 2 βολές. Λοιπόν, 8,9 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Η Τζούλια προλαβαίνει να μας πει επιγραμματικά τι άκουσε. Προσπαθώ να βάλω τα ακουστικά μου. Ζωρόσκι και Καλαμπόκη συνεργασία, ζήτησε ο κ. Μάρκοβιτς. Καλαμπόκης ναι, αλλά... προς τα μέσα δεν έχει χρόνο για πολλά. Εντάξει, μα έκανανε λάθος. Ο Γιαννούλης όμως. Ο Γιαννούλης έρθει την κατάσταση. Αφού πιέζει από τον χρόνο, δεν μπορεί να κάνει το άτομο Ζωρόσκι. Το άτομο να το κάνει ο Καλαμπόκης και να κατεβάσει την μπάλα Ζωρόσκι, ο οποίος είναι πιο γρήγορος. Ναι. Πιο γρήγορος με την μπάλα και πιο ευέλικτος από τον Καλαμπόκη. Και... ο Γιαννούλης, όπως είδα, τη μυρίζει και τη φάση. Και... ναι, και ο Ζωρόσκι, ας πούμε, έχει και τη δυνατότητα και να τελειώσει τη φάση, αλλά και να βρει πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Και τέλος πάντων, να χειριστεί καλύτερα ήταν την λάθος, και τη φάση. Ήταν λάθος του προπονητή του Πανιωνίου, το οποίο το διόρθωσε ο Γιαννούλης με το επιθετικό rebound και το έγκαιρο καλάθι, γιατί και αυτός είχε να παλέψει με τον χρόνο. Τελείωνε. 30-35, σκόρ ημιχρόνου. Θα λέγα είναι ότι... λίγο παράξενο το μάτς. Θα λέγα το εξής. Είναι ένα μάτς το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Στις καλές τους δύο ομάδες έχουν να προσφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα. Εντάξει, ο Πανιόνιος έχει την απουσία του Σάκοτα. Μπορεί να πει κανείς ότι δικαιολογείται. Έχει και μικρότερη εμπειρία από τον Άρη. Ο Άρης όμως, παίζει πλήρης. Δεν ξέρω. Και αυτό που δεν μου αρέσει στον Άρη είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν έχει συνεργασίες, δεν έχει δημιουργία.
Αν χάσει, από αυτό θα χάσει. Για να δούμε. Πιθανότητα έχουμε θρίλερ μπροστά μας, οπότε μην απομακρυνθείτε. Σε 10 λεπτά επιστρέφουμε. Λίγο πολύ θα να πεις ότι είναι συμπτώσεις, έτσι. Αυτή η επιτυχία, ας πούμε, των προσπαθειών του Άρη πάνω σε άμυνες, υπό άσχημες προϋποθέσεις κλπ. Είπα καθαρά αυτό το οποίο προκύπτει από τα νούμερα. Ο Άρης που προηγείται με 5, ξεκινάει με Καλαϊτζή, Τσαλδάρη, τον Ράιτ που χρεώνεται με ένα φάουλ μακριά από την μπάλα, τον Μπόισα και τον Μασέι. Το φάουλ του Ράιτ ήταν το πρώτο του. Ο Ζωρόσκι, ο Νιούλεϊ, ο Καλαμπόκης, ο Γιαννούλης και ο Καβαλιάουσκας ξεκίνησαν την άλλη πλευρά. Ο Πανιόνιος έχει την πρώτη επίθεση. Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν όπως και στην έναρξη του αγώνα. Ζωρόσκι με τον Γιαννούλη, αυτός άνοιξε. Ωραίο pick and roll. 32-35, ωραίο pick and roll. Βρήκε και ισορροπία στον αέρα, σημάδεψε σωστά με ταμπλό. Ωραία. Στους τρεις η διαφορά. Πιο κοντά ο Πανιόνιος. Έχανε με 9 κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Μάσε και Γιαννούλη στην άλλη άκρη. Και βέβαια μετά από αυτό το καλάθι, assist του Πανιονίου έγιναν 8. Είδατε ότι ο Άρης απάντησε με ατομική ενέργεια του Μασέη. Αλλά πήρε και το πρώτο του επιθετικό rebound στο παιχνίδι. Σύμφωνο. Γιαννούλης βγαίνει ψηλά για να βοηθήσει τον Νιούλη. Εδώ είχε πάσα ο Ράιτ στο Μασέη, αλλά δεν την αποτόλμησε. Άρα λοιπόν γιατί έγινε το pick and roll. Ζωρόσκι. Ο Γιαννούλης φωνάζει τον Ζωρόσκι να δει τον Νιούλη. Θα ξεκινήσει το σύστημα ενδεχομένως. Μπάλα πάει απέναντι τέλος πάντων. Ο Καλαμπόκης έχει 5 δευτερόλεπτα. Πάει μέσα. 34-35. Εδώ είχαμε ατομική ενέργεια και από την πλευρά του Πανιωνίου, αλλά επιβεβλημένη, μια και ο χρόνος πίεζε προς την κατεύθυνση αυτή. Ο παδό του υψώνουν τη φωνή τους. Στο μεταξύ ο Καλαμπόκης χρεώνεται με ένα φάουλ μακριά από την μπάλα. Είναι το πρώτο του. Η βαθμολογία μετά για τα χθεσινά μάτς, για να καταλάβετε αυτό που λέγαμε ότι είναι σημαντικό το μάτς για το κυνήγι της τρίτης θέσης, είναι Παναθηναϊκός 34, Ολυμπιακός 33, ο Άρης έχει 29, ο Πανιόνιος έχει 27, ανάμεσα τους υπάρχει και το Εγάλαιο με 28, αλλά και ένα μάτς παραπάνω. Αν νικήσει ο Πανιόνιος μειώνει στον ένα πόντο και ξέρει ότι υπερτερεί και σε τυχόν ισοβαθμία. Αν νικήσει ο Άρης έχει 3 παραπάνω από τον Πανιόνιο και ουσιαστικά καπαρώνει την τρίτη θέση. Δύο βολές για τον Καλαϊτζή. Νέες διαμαρτυρίες από τον Καλαμπόκη, τον Αγρίο και τάζει και λίγο ο Κουκουλεκίδης. Δεύτερο φάουλ του Καλαμπόκη. Ο οποίος συνεχίζει να γκρινιάζει. Είδατε πως κατέβασε τα χέρια του ο Καλαϊτζής και περάσει τον Ζωρόσκι. 34-36. Καλαϊτζής έχει τώρα 9 πόντους με αυτή τη βολή. 11 ο Μάσεϊ, 9 ο Καλαϊτζής, 9 ο Ράιτ. Και λίγα πράγματα υπόλοιπη. Καλαμπόκης. Καλαϊτζής χρειάζεται το φάουλ. Είναι το δεύτερο του. Πάντως ακόμα και εδώ. Εγώ βλέπω τον Πανιόνιο, ας πούμε, να αναπτύσσεται. Να λειτουργεί περισσότερο σαν ομάδα από ότι ο Άρης. Σου βλέπεις ότι έχουν κατεύθυνση. Γιαννούλης προσπάθει να βοηθήσει τον Ζωρόσκι. Ο Ζωρόσκι στον Καλαμπόκη που στάρει αμέσως. Σούτ ασίστ. Θα έλεγα ότι το σούτ δεν ήταν η καλύτερη επιλογή πάνω σε άμυνα. Αλλά ήταν τυχερή τώρα. Τρίπωσε ο κοντός κάτω από το καλάθι. Πήρε το rebound και πρόσθεσε 2 πόντους. Ζωρόσκι το βαλό. Καλάθι και η διαφορά μειώθηκε στον πόντο. Ο Νιούλη έκλεψε την μπάλα. Ξεχύθηκε μπροστά και ο Πανιόνιος θα περάσει τώρα. 38-37. Αυτός είναι καθαρό. Άμα σε πάει στη δύναμη και στην ταχύτητα θα σε συντρίψει.
Καλατζής δεν πρόλαβα να του κάνει ούτε φάουλ, τον τσαλαπάτησε. Είναι καθαρό αίμος, λέει ο Νιούλη. Μπόιτσα, Μάσεϊ, Ράιτ, Τσαλβάρης και Μάσεϊ ζητάει ο Καλατζής του μπάλα στη γωνία. Εντελώς αφρούρητος, ανενόχλητος, 38-40. Η τρίτη ασίστ του Άρη. Ζωρόσκι. Δύο βολές για τον Ζωρόσκι από το φάουλ του Μπόιτσα. Ο Μπόιτσα είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα τρία φάουλ. Πάντως δείχνει να ζωντανεύει το παιχνίδι. Ναι, όντως. Βρίσκει ρυθμό και ένταση και πάθος. Κι άλλες χαμένες βολές από τον Πανιόνιο. 0 στις 2 για δεύτερη φορά. Ο Ζωρόσκι σούταρε την πρώτη κοντή και τη δεύτερη μακρινή. Και με αυτά και με αυτά έχει 4 συνεχόμενες στο σίδερο. Ο Ζωρόσκι που σούταρει 78%. Τρίτο φάουλ του Γαλαμπόκη. Δεν είχε κανένα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανιόνιο έχει σούταρει 6-15. Είναι απίστευτο. 9 χαμένες βολές, 15. Σε μάτς που πάει στον πόντο, θα είναι τυχερός να δεν το πληρώσει. Τρία φάουλ λοιπόν ο Καλαμπόκης. Αυτός είναι ο μεγάλος αντισταθμιστικός παράγοντας, είναι αυτός η ατοχία του Πανιόνιου στις βολές. Πανιόνιος ο οποίος δεν έχει και τρίποντο σε αντίθεση με πολλά άλλα παιχνίδια. Λείπει βέβαια και ο Σάκοτα σήμερα, αλλά δεν έχει βάλει κανένα ο Νιούλη, δεν έχει βάλει ο Ζωρόσκι, δεν έχει βάλει ο Τσάπιν, δεν έχει βάλει ο Καλαμπόκης. 0 στα 5. Ο Άρης αντίθετα το χρησιμοποιεί το σου τριών πόντων, καμιά φορά βέβαια αέρος. Τέσσερα στα 11. Παρ' όλα αυτά, στον Χέρμπερτ φάνηκε να αρέσει αυτός ο συνδυασμός. Αν κρίνω από το χειροκρότημά του. Τσάπιν και Ζωρόσκι μαζί στην πεντάδα του Πανιωνίου, αφού αποσύρθηκε ο φορτωμένος με τρία φάουλ Καλαμπόκης. Γιαννούλης, του κάνουν χώρο οι συμπαίκτες του. Δεν μπορεί, πρέπει να μασάρει. Ο Νιούλη εκεί. Μπλέχτηκε. Τελείωσε η επίθεση. Την μπάλα δεν βρήκε Στεφάνη στην προσπάθεια του Νιούλη, την πρώτη. Εντάξει, καταδικασμένη ήταν. Πάει κάτω από τον Στεφάνη και ψάχνει τώρα διέξοδο. Διέξοδος που έχει είναι πάσα, αλλά δεν είχε προσανατολισμό προς την πάσα. Άλλο για άλλο ξεκίνησε και βλέπει. Ναι, αυτό. Τσαλβάρης. Καλαϊτζής περιμένει μια βοήθεια. Τελικά ο Τσάπιν έπιασε τον Μπόισα. Τέσσερα ομαδικά φάουλ ο Πανιόνιος. Δεύτερο του Τσάπιν. Πάντως ο Καλαϊτζής μια χαρά την κάνει τη δουλειά του στον Άρη. Εντάξει, σήμερα δεν οργανώνει πολύ το παιχνίδι. Βλέπεις ακόμα και τώρα που είναι στην πεντάδα. Τσαλδάρης την κουβαλάει την μπάλα. Καλαϊτζής ακροβολίζεται συχνά στις γωνίες. Τσαλδάρης πάει μέσα. Φοβήθηκε να δοκιμάσει το lay-up. Καινούργια επίθεση για τον Άρη. Σίγουρη λύση έδωσε τώρα, τι φοβήθηκε. Ο άλλος έχασε καλά, δεν χάνεται. Right. Και πάλι ο Τσαλδάρης οργανώνει, βλέπεις. Καλαϊτζής πάλι στη γωνία. Το τρίποντο από τον Καλαϊτζή φέρνει τον Άρη στο συν 5, του δίνει ανάσα. Τσαλδάρης με... Αυτά θα τα ψάχνεις, γιατί πάει ο Τσαλδάρης επάνω και πάει κάτω ο Καλαϊτζής και σε σχέση με τους αντιπάλους αμυντικούς που έχει ο καθένας επάνω του. Είδες πόσο εύκολα κόλλησε στο screen ο προσωπικός αντίπαλος του Τσαλδάρη. Ο Τσάπιν και άφησε και μείνει ελεύθερος ο παίκτης για να σουτάρει το τρίποντο. Βέβαια, το Τσαλδάρη που σουτάρει τόσο καλά, αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου ήταν τρίποντο. Ναι, έχει αντίπαλο ο οποίος δεν μπορεί να βγει από τα screen, είναι αδύναμος. Με ένα screen είσαι ελεύθερος για να σουτάρεις. Άλλο ένα χαμένο λέει. Οπότε από τη στιγμή που ο Τσαλδάρης είναι καλύτερος σουτέρ από τον Καλαϊτζή, γι' αυτό ανεβαίνει επάνω. Ο Άρης έχασε ένα lay-up, αλλά για τρίτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, ανέωσε την επίθεσή του. Και το λέω γιατί στο πρώτο δεν είχε επιθετικά rebound. 38-45 από το right. Ξαναξεκόλλησε ο Άρης, εκεί ναι, προς τη στιγμή βρέθηκε πίσω.
Μια φορά προηγήθηκε ο Πανιώνιος 38-37, ακολούθησε 8-0. Τρίποντο του Καλαϊτζή, τρίποντο του Τσαλδάρη, καλάθι δύο πόντων του Ράιτ. Να το σερί που έφερε και πάλι τον Άρη σε θέση σκύρος. Τα κορίτσια με τα χρώματα του Πανιωνίου, αλλά βλέπω ότι υπάρχει στην εξέδρα έτσι, αδημονία και λίγη μουρμούρα. 38-45, 4 και 15 πριν τελειώσει. Ας το καλύτερα. Την τρίτη περίοδο. Είναι πιο εκνευριστικό αυτό που γίνεται από το να, από οτιδήποτε άλλο. Ας το. Αυτό που ακούσατε ήταν μια συνεννόηση του Φίλιππου με τον άνθρωπο που προσπαθεί να μας φτιάξει τα monitor, τα οποία μας ταλαιπωρούν λίγο σήμερα από την αρχή της μετάδοσης, ως πολύ δηλαδή. Τουλάχιστον είναι καθαρό αυτό που μας δίνει την εικόνα. Στατιστική μην περιμένετε, παρά μόνο σε παρενθέσεις. Στο τέλος θα βλέπουμε περισσότερο τι γίνεται με τα monitor και με όλα αυτά παρά το παιχνίδι. Στο τέλος δεν θα έχουμε εικόνα του παιχνιδιού. Μετά το time out, ο Πανιώνιος επιστρέφει με τον Γιώργα Λί στην πεντάδα του, δίπλα στον Τσάπιν. Έφυγε ο Ζωρόσκι. Πέρασε και ο Μπάξτερ αντί του Γιαννούλη. Νιούλη και Καβαλιάουσκας. Ο Άρης βέβαια με την ίδια πεντάδα. Καλαϊτζή, Τσαλδάρη, Ράιτ, Βόησα και Μάση. Την καλή του πεντάδα σήμερα, την αρχική του. Τσάπιν. Σειρά του να περάσει από ένα σκριν και ένα σουτάρι. Follow του Καβαλιάουσκας. Πολύ δύσκολο follow του Καβαλιάουσκας. 40-45. Τσαλδάρης με τον Γιωργαλή τώρα του Ρο. Πέρασε, ο Μπάξτερ έμεινε μισό βήμα πίσω αλλά πρόλαβε. Μπόισαρ. Άσχημο σουτ. Κι άλλο επιθετικό rebound για τον Άρη. Yeah. Και ένα ακόμα. Yeah. Εκεί που ο Άρης, δεν έπαιρνε rebound στο πρώτο ημίχρονο, τώρα παίζει βόλια κατά τα καλώδια. Έχει εκδηλώσει στο δεύτερο μέρος 6 και 4, 10 επιθέσεις, 11, 12. Και ο Πανιώνιος 9. Γιωργαλής. Καλά έτσι πιέζει, αλλά με τρόπο αντικανονικό. Είχε ένα φάουλ να δώσει ο Άρης. 4-4 τα ομαδικά. Και 3 τα προσωπικά του Γιώργου Καλαϊτζή. Για πρώτη φορά Κένταλ, προπονητής, ο προπονητής του Πανιωνίου, βλέπει το πρόβλημα με τα rebound και βάζει ένα πιο δυνατό κορμί από τον Λιθιανό, τον Καβαλιάουσκας. Και πιο ξεκούρασε, βεβαίως. Δεν είχε παίξει καθόλου ο Κένταλ. Τσάπιν. Γιωργαλής, δύο βολές από το φάλ του Τσαλδάρη. Τρίτο και για αυτόν. Και αρχίζει και φορτώνεται επικίνδυνα για αυτόν ο Άρης. Καλαϊτζή, Σαλδάρης, Μπόισα, όλοι έχουν τρία φάουλ τώρα. Τώρα που βγαίνει ο Καλαϊτζής με τρία φάουλ και μπαίνει ο Ουάσινγκτον, η κίνηση που πρέπει να γίνει από την πλευρά του Πανιώνιου, αλλά δεν πρόκειται να γίνει, είναι Ξανθόπουλος. Δηλαδή να πιέσεις τον τρολοαμερικάνο, να τον πιέσεις και να τον οδηγείς στο λάθος. Γιατί προεξοφλείς ότι αποκλείεται? Όχι, γιατί δεν βλέπω, έχω την εντύπωση ότι ο Ξανθόπουλος θα είναι ξεχασμένος, θα είναι εκτός το παιχνίδι. Αν ήταν μέσα στο παιχνίδι θα τον είχε χρησιμοποιήσει λίγο μέχρι τώρα. Έπαιζε αρκετά πριν να αποκτηθεί ο Τσάπιν, αλλά πλέον είναι συμβληρωματικός, τρίτος πόντια. Τσαλδάρης. Πήγε μέσα ο Ουάσινγκτον, έδωσε πάσα στο ποτηλιάρισμα. Ο Μάση θα βάλει το καλάθι. 42-49. Καλή κυκλοφορία από τον Άρη. Πανιώνιος αμήνθηκε καλά ψηλά, αλλά αδράνησε μετά στην διεκδίκηση της μπάλας. Τσάπιν. Μηδέν στα 7 ή μήπως. Εντάξει, τώρα ο Τσάπιν κάνει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στο μπάσκετ. Από τη στιγμή που αλλάζουν και στο pick and roll και βρίσκεται με ψηλό, πρέπει να πάει μέσα. Δεν μπορεί να σουτάρει πάνω στο ψηλό. Αφού υπάρχει mismatch. Το ψηλό πρέπει να πάει να το τρυπήσει. Άμα δεν μπορεί να το τρυπήσει το ψηλό, τότε τι στείλουν τα pick and roll. Και τώρα ο Τσάπιν κάνει κεφάλι στον Ουάσινγκτον.
Ο Άρης θα πάει στους 9 αν βάλει τις βολές ο Αμερικανός. Εντάξει, αυτός το τάπι είναι πλημμύρα, δεν είναι. Πάντως από τη στιγμή που παίρνει ο Καλαϊτζής το χρήσμα του ας πούμε βασικού, έχω την εντύπωση ότι ο Άρης έχει μια διάθεση να επιστρέψει στην γνώριμη συνταγή των πρώτων μηνών της περίοδου, της περσινής ίσως, να μείνει λίγο στην άκρη η τρέλα του Ουάσιγκτον και να χρησιμοποιείται κατά συγκυρία. Μας σου είπα κάτι, ότι ο Άρης έχει αποδιοργανωθεί από την αλλαγή του Κάστρου με τον Ουάσιγκτον. Άρα λοιπόν, αυτό που λες είναι τον όνου κάνευ. Πρέπει να γυρίσουν, προσπαθούν να γυρίσουν σε αυτά που ξέρανε και παίζανε μέχρι να γίνει η αλλαγή. Έτσι, φαίνεται ότι ερήφθη αυτός ο κύβος. 42-51 με τις βολές του Ουάσιγκτον, η πρώτη του πόντι. Ο Μπόης θα πήγε στον πάγκο, ο Αγαδάκος πέρα στη θέση του. Για τρεις ο Νιούλεϊ, 8 τα άστοχα στο 3 πόντων του Πανιωνίου, 0 τα εύστοχα. Ηλιάδης, καμία βιασύνη εδώ. Ο Άρης προηγείται με 9, ελέγχει τα πράγματα, ελέγχει το παιχνίδι. Έχει βάλει το θεμέλιο για την νίκη που θα είναι πολύ μεγάλη, όπως εξηγήσαμε στην αρχή. Πολύ σημαντική εδώ. Μάσεϊ. Κι άλλο επιθετικό rebound, όχι. Αναλίγο να το κερδίσει ο Αγαδάκος. 1:10 για τη λήξη της περίοδου. Πάντως θα επαναλάβω ότι είναι θέμα προσωπικότητας, προσωπικότητων. Το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι μέχρι τώρα. Και αυτό, ας πούμε, φαίνεται και στα νούμερα, αν διαβάσει κανείς κάποιες άλλες παραμέτρους. Δηλαδή, τις 9 χαμένες βολές του Πανιωνίου και το ότι δεν έχουν βάλει ένα τρίποντο. Ο Τσάπιν εξακολουθεί να υστερεί. Εντάξει, τώρα είναι αστείο με το Τσάπιν. Ένα καλάθι του Κένταλ δίνει μια ανάσα στο Πανιόνιο. Α, τώρα θυμήθηκε το Ξανθόπουλο. Εντάξει. 44-51. Ο Γεωργαλής πιέζει στη σέντρα. Πήγε να κερδίσει τον προς πίσω ουσιαστικά. Αλλά έκανε φάουλ. Και στέλνει τον Ηλιάδη στη γραμμή. Κύριε να γίνει και αυτό σκορέρ. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Τσάπιν στον πάκο, με υποτυπώδη παρουσία, άνω και αρνητική. Τώρα ξαφνικά χάσαμε και το άλλο μόνιτορ. Εντάξει, άστο, μην ασχολείσαι, είναι μια πεγραμμένη ιστορία. 44-53 από τον Σάβα Ηλιάδη. Νιούλεϊ. Κένταλ. Νιούλεϊ ζητάει την μπάλα στο τρίποντο. Και βάζει ένα, το πρώτο του Πανιωνίου. Μετά από 8, αν συγκρατώ σωστά και το λέω γιατί δεν έχουμε πια στατιστική. Αποτυχημένες προσπάθειες. 47-53 και επιθετικό φάουλ από τον Ουάσιγκτον. Ο Ξανθόπουλος δεν έκανε την δουλειά την οποία προηγουμένως μελετούσε ο Φίλιππος, προϊόνιζε, πίεσε εδώ, υποχρέωσε τον Άρη να κάνει ένα λάθος, έδωσε τον Πανιόνιο την μπάλα, αλλά με 3 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του προλάβαινε ο Ξανθόπουλος. Μετράει αμπί, δεν μπαίνει όμως και έτσι η περίοδος ολοκληρώνεται με τη διαφορά στους 6, 47-53. Δεν θέλει φιλοσοφία. Όταν βλέπεις ότι η ατομική ανωτερότητα, η προσωπικότητα του αντιπάλου σε καθυποτάσει, θέλεις κάτι να αλλάξεις την κατάσταση, να αλλάξεις το ρυθμό, να αλλάξεις τα πράγματα. Ο Ξανθόπουλος είναι ιδανικός για τέτοιες περιπτώσεις. Ιδίως, ας πούμε, όταν δεν υπάρχει σίγουρος playmaker μέσα. Να τον πιέσει, να τον οδηγήσει το λάθος, από εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό που έκανε τώρα με τον Ουάσιγκτον. Μα και αυτό που έκανε με το γρήγορο τρόπο που έστειλε την μπάλα μετά για να προλάβει μια κανονική επίθεση. Άσχετα αν ο Κένταλ δεν έβαλε το σουτ. Το έκανε όμως με καλές προϋποθέσεις. Το σουτ έγινε με καλές προϋποθέσεις. Γιατί ο Ξανθόπουλος την μπάλα την κουβάλισε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, διακοπή και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Άρης προηγείται με 6. Κυρίες και κύριοι, ο Άρης παραμένει αφεντικό του αγώνα. Προηγείται με 6 πόντους, 53-47. Το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Η Τζούλια Κοφίτσα ζητάει το λόγο, οπότε οφείλουμε να το δώσουμε και για λόγους αδρότητος. Τζούλια.
Ο προπονητής του Πανιωνίου αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στο πόσο πρέπει να ποιώσουν οι παίκτες του, τους παίκτες του Άρη. Στην επίθεση ζήτησε από τον Ξανθόπουλο να στήσει σωστό pick and roll με τον Μπάξτερ και όχι μόνο. Είδατε και τη γενική στατιστική. 9 assist στο Πανιώνιος, 3 ο Άρης. 3-9 τα λάθη ανάποδα. Ουάσιγκτον με τον Ξανθόπουλο ακολλάει πάνω του. Ηλιάδης με τον Γεωργαλή. Ο Νιούλε κυνηγάει το Ράιτ, δεν τον αφήνει να πάρει την μπάλα. Ο Ουάσιγκτον έχει 7 δευτερόλεπτα. Παίρνει το φάουλ. Δείτε εδώ, επιδίωξε την επαφή. Το φάουλ από τον Μπάξτερ, που κατέβασε τα χέρια. Είναι καθαρό φάουλ. Δεν φοβήθηκε την επαφή ο Ουάσιγκτον. Η αλήθεια είναι ότι ο Κάστλ θα έχει κοπεί στα δύο, αλλά και τέτοιο φάουλ στην ηλικία του. Ο Κάστλ, ο οποίος πάντως παραμένει στην Ευρωλίγκα παρεμπιπτόντως, αν χάσατε τα ίχνη του, παίζει στην Μάλαγα, στην Ουνικάχα. Και μάλιστα έχει και ρόλο αυτές τις μέρες, επειδή είναι και τραυματίας ο Καβέθας. 47-55 ο Άρης, με τις βολές του Ουάσιγκτον. Γιοργαλής. Ξανθόπουλος, λίγο απρόσεκτα, αλλά μάζεψε την μπάλα. 4 δευτερόλεπτα για το Πανιώνιο. Καλή πάσα. Καλή πάσα, θα σε κακώ. Σε λάθος παίχτη. Κένταλ σε ένα σουτ που θα ήταν εύκολο για άλλον. Δεν βρήκε ούτε Στεφάνη. Μάλλον βρήκε Στεφάνη, γιατί βλέπω ότι ανανεώθηκε ο χρόνος. Πρέπει να έγλειψε λίγο η μπάλα. Και ξέρεις, ο παίκτης ο οποίος οδηγεί την μπάλα, δεν έχει τη δυνατότητα, να επιλέξει και που θα πασάρει. Θα πασάρει στον ελεύθερο. Κοιτάζοντας φανέλες ουσιαστικά με την άκρη του μάτια. Έτσι. Εκεί πρέπει να γίνει ένα φάουλ πάνω στον Μπάξτερ. Ηλιάδης. Ο Ουάσιγκτον, ο Αγαδάκος. Ο Ηλιάδης. Θα τη χάσει την μπάλα από ό,τι φαίνεται, ναι. Του την έκλεψε ο Ξανθόπουλος. Και ο Πανιώνιος πάει σε ευνηδιασμό, το οποίο θα τελειώσει ο εξαιρετικά αθλητικός Νιούλεϊ. Είδατε, διασκελισμό, γερό πάτημα. Θα ήταν ανενόχλητος, αλλά τα αθλητικά του προσόντα ήταν ολοφάνερα σε αυτή τη φάση. Εδώ. Πάλι του Ξανθόπουλου, ο οποίος πίεζε σε εκεί και ουρανό τον Ουάσιγκτον. Μα έτσι πρέπει να κάνει. Πρώτο του φάουλ, δεύτερο ομαδικό. Ο Ηλιάδης με τον Νιούλεϊ, ο Ράιτ με τον Γεωργαλή. Μότολα έξω, βήματα ο Ουάσιγκτον. Βλέπεις τα αποτελέσματα της πίεσης. Έχει κολλήσει βδέλα επάνω του ο Ξανθόπουλος. Τρεις επιθέσεις ουσιαστικά, του έχει κλέψει. Σε τρία λάθη τον έχει υποχρεώσει, για να το πω. Περισσότερα κλίμα, δεν τα κλεψίματα όλα αυτά. Γεωργαλής. Κένταλ Ξανθόπουλος. Εδώ όμως νικήθηκε κατά κράτος, αλλά ο Ξανθόπουλος είδε τον Κένταλ, ωστόσο δεν υπήρχε χρόνος. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Πανιωνίου και η διαφορά παραμένει στους 6. Έχασαν εδώ μια ευκαιρία να πλησιάσουν. Ναι, εντάξει, εκεί μέσα έχει το μειονέκτημα, είναι κοντός. Ναι. Μότολα. Ο Γεωργαλής έκανε φάουλ στον Ράιτ. Εκεί στο βάθος, το 7 είναι ο Γεωργαλής. Γιατί κάνει φάουλ ο Γεωργαλής. Τα χέρια του Γεωργαλή είναι ψηλά, πώς κάνει φάουλ. Και μάλιστα φάουλ το οποίο σφυρίζει ο Βουλεκίδης. Δηλαδή, ο ένας από τους 4 καλύτερους Έλληνες διαιτητές. Να είδε κάτι που δεν είδαμε. Δεν είναι, απορώ απλώς. Άσχημο σου του Ουάσιγκτον, ο οποίος δεν νομίζω θα μείνει για πολύ ακόμα στο παρκέ. Ξανθόπουλος. Πέφτουν κορμιά στην άλλη άκρη του γηπέδου. Ο Νιούλεϊ έπεσε, σηκώθηκε. Από την πίεση του Ράιτ.
Baxter. Φάουλ από τον Αγαδάκο στον Baxter. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ του Άρη στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ναι, ο Πανιώνιος έχει τρία με την πίεση. Αλλάζει ψηλούς ο Άρης. Έξω και ο Μότολα και ο Αγαδάκος. Μέσα ο Μάσεϊ και ο Μπόισα. Αλλά αφήνει στο κουμάντο τον Washington ακόμα. Παρότι έχει να σκοράρει ο Άρης εντός παιδιάς από το 42-49. Μιλάμε για ένα αγωνιστικό τετράλεπτο, στο οποίο έβαλε κάποιους σκόρπιους πόντους με βολέσματα. Ξανθόπουλος για τρεις, ναι, 52-52. Αφού τον αφήσανε τελείως θα κάνει, δεύτερος. Κοίτα, κοίτα τι μαρτύρια έχει ο Washington. Ακόμα και όταν πέρασε, είχε φάει 10 δευτερόλεπτα γεμάτα, προσπαθώντας να αποφύγει τον Ξανθόπουλο. Καλάθι από τον Ράιτ πάντως. Μετά από ώρα, 52-57. Επιστρέψει λίγο ο Καλαϊτζή. Ο Χέλμπερτ κατάλαβε ότι πρέπει να βάλει ο Καλαϊτζή. Ξανθόπουλος πάλι άφησε πίσω τον Washington. Αλλά η πάσα του δεν ήταν το ίδιο καλή. Φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τον Πανιόνιο. Αντίθετα, ο Άρης έχει μόλις ένα. Ήταν υποχρεωτικό φάουλ αυτό με τον Γιώργο Γαλλία, αλλιώς ο Άρης θα πήγαινε στον εθνιασμό. Καλαμπόκης περνάει στη θέση. Τρίτο φάουλ και τον Γιώργο Γαλλία, όπως βλέπετε. Παίκτης με τέσσερα δεν υπάρχει ούτε στη μία ομάδα ούτε στην άλλη. Μάσεϊ. Καλαϊτζής. Ο Ράιτ πιο χαμηλά με τον Καλαμπόκη στην πλάτη του. Γυρίζει το περίμενο Κένταλ και με δεύτερη προσπάθεια έκλεψε την μπάλα. Καλαμπόκης εναντίον πολλών. Πολύ ωραία προσπάθεια. Δυνατό πάτημα έφερε την μπάλα σε αριστερό του χέρι. Είναι καλός αυτά ο Καλαμπόκης. Δείτε πάλι. 54-57. Πάμε για θρίλερ. Εκεί πάει. Ο Πανιόνιος έχει προηγηθεί μόνο μία φορά, με εξαίρεση το 2-1, με 38-37. Βρέθηκε να χάνει με 9, 93-44. Αλλά τώρα είναι σε απόσταση επαφής, σε απόσταση ενός τρίποντου. 5 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για το τέλος. 54-57. Μπροστά ο Άρης. Ο Άρης ο οποίος έχει μπροστά του ένα ταξίδι Αγκαρίας στην Κωνσταντινούπολη για να παίξει με την Φενέρμπαξε, πλέον μόνο με μια σειρά από θαύματα θαυμάτων μπορεί να ελπίζει σε πρόκληση στην Ευρωλίγκα. Ο Πανιόνιος ξεπέρδεψε με την Ευρώπη, άρα θα αφοσιωθούν και οι δύο στα καθημάστια. Αλλά βέβαια οι άνθρωποι του Άρη λένε ότι θέλουν το σημερινό μάτς διότι θα τους βοηθήσει να κάνουν να εξοικονομήσουν ενέργεια ενώ στον play-off, διότι όταν έχουν ξεφύγει με διαφορά 3 βαθμών από τον άμεσο διώκτη τους, αντιλαμβάνεσαι ότι με 8 αγωνιστικές μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου, παίκτες σκασμένοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μερικές αναφορές. Αυτό είναι αυτό, αυτό είναι σωστό. Ενώ ο Πανιόνιος αν χάσει δεν είναι καν τέταρτος, αυτή τη θέση την έχει το Εγάλεο, εάν ιτηθεί επαναλαμβάνω ο Πανιόνιος σήμερα. Τζούλια, ζητάει το λόγο. Μόνο από τον κύριο Χέρμπερτ για την άμυνα που παίζουν οι παίκτες τους στα τελευταία λεπτά. Αναφέρθηκε και στο μόλις ένα φάουλ που έχουν στα μισά της τελευταίας περίοδου. Στην επίθεση είπε στον Καλαϊτζή πρώτη επιλογή ο Ράιτ και έπειτα ο Μάσεϊ. Ο Άρης συνεχίζει με τον Ηλιάδη στο παρκέ και τον Τσαλδάρη στον πάγκο. Ο Ράιτ πήρε την μπάλα. Του κάνουν χώρο οι συμπαίκτες του, αλλά ο Ράιτ είναι στη σέντρα και έχει 3 δευτερόλεπτα. Νιούλι. Ζητούν αντιαθλητικό φάουλ οι άνθρωποι του Πανιωνίου και ο κόσμος της Κερκίδας. Αλλά το φάουλ έχει δοθεί απλό. Πάει να πει πάντως, ότι ο Πανιωνίος δεν έχει ούτε βολές. Πάντως κοίταξε. Το χέρι, σύμφωνα με αυτά τα οποία έλεγε όχι αυτή την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, ο Κώστας Δρίγας στην εκπομπή μου, αυτό έπρεπε να δοθεί αντιαθλητικό. Ο οποίος είναι εδώ, μήπως να τον εντοπίσουμε, να ρωτήσουμε για να μην, αλλά δεν φταίει, για να μην ρωτάμε στον αέρα τι λέτε. Εντάξει, δεν φταίει ο Ρήγας τώρα, εντάξει. Απλά λέω έτσι όπως είχε δώσει τον ρυθμό σε σχέση, ναι, όχι, και με αφορμή
με αφορμή το αντιαθλητικό που χρέωσαν στο Γουντ του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Ρεάλ στο πιο κρίσιμο σημείο. Ναι. Που ήταν τέτοια φάση, έτσι. Ναι. 54-57, ο Πανιώνιος ανανέωσε την επίθεσή του μετά το άστοχο σου του Ξανθόπουλου. Και τώρα θα σκοράρει. Ωραία πάσα του Καλαμπόκη. Ο Μπάξτερ μπορεί να μην είναι καλός τεχνίτης, μπορεί να μην είναι τεχνίτης, αλλά όταν πάρει την μπάλα τόσο κοντά, τόσο χαμηλά, σκοράρει. 10 η πόντη του. Και το μάτς στο πόντο. Σαλδάρης ξαναμπήκε αντί του Ηλιάδη. Μάση απομονώνει τον Μπάξτερ. Αλλά έρχεται η βοήθεια από τον Κένταλ, ο οποίος σπέβδει ξανά και αλλοιώνει το σουτ. Κένταλ σε δύο-τρεις τέτοιες φάσεις έχει βοηθήσει πολύ, έτσι. Πιο γερό κορμί από τον Καβαλιάσκος. Έχει το νου του, έδωσε μια-δυο βοήθειες που αποσόβησαν καλά. Μία εδώ και μία νωρίτερα με το right. Μπάξτερ, foul του Boys, τρία ομαδικά ο Άρης. Πώς θα γίνεται ο πρώτος παίκτης που έχει 4 φάουλ στο παιχνίδι. Εδώ ο Γεωργιανός. Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος, ο οποίος έχει αλλάξει το ρυθμό. Έκανε, δηλαδή μπήκε μέσα και έκανε αυτό που περίμενε κανείς ότι θα κάνει. Μεταφορά της μπάλας. Αυτό πραγματικά θα ήθελα να το δώσω replay. Έτονες διαμαρτυρίες στο μεταξύ από τον Μάρκοβιτς, αυτόν αγρίου κοίταξε ο Κουκουλεκίδης. Έχει δίκιο ο Κουκουλεκίδης. Αγριεύσαν λίγο τα πράγματα. Βλέπετε τον κόσμο εκεί στο βάθος να διαμαρτύρεται έτονα. Μερικοί έχουν φτάσει κοντά στα όρια του αγωνιστικού χώρου. Ο Άρης ανανέων την επίθεση χάρη στον Μπόισα. Σαλδάρης. Καλαϊτζής ρίχνει μια ματιά στο ρολόι, βλέπει ότι υπολείπονται 10. 6 τώρα. Μπόισα. Πολύ σημαντικό καλάθι. Σημαντικό 6, και 6, πάρα 6. Πολύ, το οποίο οφείλεται στον Καλαϊτζή, ο οποίος άντεξε όλη την πίεση. Και είχε το καθαρό μυαλό να δώσει πάσα στο σωστό παίκτη. Καλαμπόκης πάει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ. Ούτε τώρα έχει δικαίωμα για βολές όμως. Με αυτό το φάουλ του Μάσα, ο Άρης έφτασε στα 4 ομαδικά. Δεύτερο για τον Αμερικανό. Εδώ είναι το φάουλ. 3 λεπτά και το φινάλε. Οι ομάδες στο τεντωμένο σκηνή, ο Άρης μοιάζει να ισορροπεί λίγο καλύτερα προς το παρόν. Το βοήθησε βέβαια αυτό το τρίποντο ανάσα του Μπόισα. Καλαμπόκης όμως θα το ανταποδώσει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Μεγάλο καλάθι και μεγάλη συνεισφορά του Καλαμπόκη από τη στιγμή που επέστρεψε. Και πάνω το φάουλ του Μπόισα. Δείτε. Γιατί αν ο Καλαμπόκης βάλει για τη βολή τώρα, ο Άρης πάει σε απόσταση αναπνοής. Τον αναπόδο. Ο Πανιώνιος. Γι' αυτό είπα, θα ανταποδώσει το τρίποντο, αν βάλει και τη βολή. 58-62. Αν βάλει τη βολή δεν είναι απλή ανταπόδοση, γιατί έχει πέταξει έξω και τον Μπόισα. Καλαμπόκης έχει 84% φέτος, από τη γραμμή. Είδατε τον Μάρκοβιτς και τον Κρις Φουγκάς, τον παλιό παίκτη του Πανιωνίου, που είναι βοηθός προπονητή. Σημερινή ομάδα, 59-60. Ο Άρης έχασε τον Μπόισα, επιστρατεύτηκε ο Αγανάκος στη θέση του, και όχι ο Μότολα, που έχει παίξει πολύ λίγο σήμερα. Φάουλ του Κένταλ στο Μάσεϊ. Ο Μάσεϊ πάντως δεν είναι και πιο εύστοχος παίκτης βολές. Το 69% λέει η στατιστική, αν αναρωτιέται κανείς. Εδώ είναι το φάουλ. Στην προσπάθεια του Κένταλ να κλέψει μπροστά από το Μάση. Μία στους δύο. Πανιώνιος τώρα μπορεί και να προσπεράσει ακόμα αν βάλει τρίποντο. Αλλά δεν έχει πολλά τέτοια σήμερα, δύο μόνο.
του λείπει και ο άρρωστος Σάκοντα που θα μπορούσε να δώσει λύση σε τέτοια περίπτωση. Κένταλ. Καλαμπόκης, πάει πάλι για μπούκα που λένε. Ξανά ο Κένταλ κρατάει προς την ζωντανή τη φάση. Αέρα. Αλλά ο Μάσης το παράκανε εδώ, πάτησε ο Καλαμπόκης, το παράκανε. Πήγε να τρεπεί στην άμυνα. Πίεσε και το Τσαλδάρι. Ποιος και πάλι γίνεται ο Κουμανταδόρος. Βγαίνει ο Κένταλ να βοηθήσει. Ο Ράιτ έχει 4 δευτερόλεπτα, παίρνει φάουλ από τον Ξανθόπουλο. Κέρδος για τον Άρη, ζημιά για τον Πανιόνιο. Αυτό το φάουλ πάνω που τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης του Άρη. Κοίταξε, εδώ ο Άρης έπαιξε με την εμπειρία. Δηλαδή, την κατάλληλη στιγμή οδήγησε την μπάλα στο αδύνατο σημείο της άμυνας του Πανιωνίου. Γιατί με τις αλλαγές που είχαν γίνει, ο Ξανθόπουλος μάρκαρε το Ράιτ. Ο Ξανθόπουλος δεν μπορεί να το μαρκάρει τώρα. Ο Ξανθόπουλος μπορεί να μαρκάρει το χειριστή της μπάλας. Όχι πλαϊνό παίκτη. Ο Ράιτ είναι πλαϊνός παίκτης. Και ο Ράιτ είναι ένας παίκτης εύστοχος από την γραμμή, ο οποίος 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν το τέλος φέρνει τον Άρη στο συν 4. Με 3 στις 4 βολές πήρε αυτή την ανάσα ο Άρης. 59-63 λοιπόν. Πάμε για ένα τέρμι 2 λεπτό με τον Άρη βέβαια να ξεκινάει από πλεονεκτική θέση. Για λίγο το πάλκο ανήκει στα κορίτσια. Και περιμένουμε να φύγει η Τζούλια εκεί από τον Κλειό για να μας δώσει ρεπορτάζ. Πάμε για το τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Υπάρχει και λίγη ένταση στις κερκίδες. Δεν έχει, να δεν έχει εγκριθεί τίποτα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν ο Άρης προσθέσει τώρα εδώ τους πόντους των βολών. Όχι, σούταρε τις βολές, είναι στο συν 4 και μπάλα στο Πανιόνιο. Μπάλα στο Πανιόνιο. Και ως πάντως έχει μπροστά μια κρίσιμη επίθεση. Δεν έχει πλέον πολύ τέλεια να χάσει άλλο έδαφος. Πανιόνιος, ο οποίος την άλλη εβδομάδα πέσει πάλι μέσα με την ΑΕΛ. Έτσι για να συναντηθεί ξανά με τον Καλαφατάκη, τον άλλο προπονητή του. Ενώ ο Άρης φιλοξενεί στο Αλεξάνδριο την ομάδα που έκανε τον μπαμ αυτή την αγωνιστική, το Μαρούσι. Δύο λεπτά ακριβώς. Πανιόνιος, αν θέλει να μείνει μέσα στην διεκδίκηση της νίκης, δεν έχει περιθώριο να αποτύχει τώρα. Καλαϊτζής κυνηγάει τον Καλαμπόκη. Ξανθόπουλος βασανίζεται εκεί από τον Ράιτ. Ο Νιούλεϊ πάει μέσα. Καταπληκτική πάσα, καλάθι και πόλ. Φοβερή πάσα. Σκέτο αλλά το κέρδος για τον Άρη ήταν ότι ο Αγαδάκος με το φάουλ απέτρεψε το καλάθι. Γιατί ο Μπάξτερ είναι αμφίβολο αν θα βάλει και τις δύο βολές με βάση τα αριστική του. Είδατε εδώ, τη ζητούσε αρκετή ώρα την μπάλα. Τρομερή πάσα, τρομερή. Τον έχασε, τον ξέχασε για λίγο ο Αγαδάκος, γι' αυτό και τον Κατσάδιας, όπως είδατε στο προηγούμενο πλάνο ο Χέρμπερτ, ο προπονητής του. 60-63. Ο Μπάξτερ πάει να διαψεύσει τις προβλέψεις και τη στατιστική. Αλλά για να θα το πετύχει. Πράγματι. 61-63. Το φάουλ του Αγαδάκου ήταν το τέταρτο. 1-36 για το τέλος. Καλαϊτζής. Μάση θέλει από μονός τον Κένταλ. Πάει ο Ξανθόπουλος να βοηθήσει. Κάποιος είναι ελεύθερος. Κάποιος, ναι, αλλά πρέπει να τον βρούνε. Ράιτ. Άσχημος ήταν. 1-17 για το τέλος. Ο Ράιτ βρήκε σίδερο, αν και υπό καλές προϋποθέσεις και ο Πανιώνιος μπορεί και πάλι να ισοφαρίσει να περάσει. Ο Πανιώνιος τώρα πρέπει να απομονώσει τον Αγαδάκο με τον Μπάξτερ. Βήματα του Καλαμπόκη όμως. Καλαϊτζής εκεί έπαιξε μια άμυνα. Είναι η διαφορά, εμπειρίας, Νίκο. Στο κρίσιμο σημείο, αντί να στήσουν οι Πανιόνιοι μια επίθεση που θα έχει κατεύθυνση, πήγανε σε ένα τουρλουμπούκι. Μυαλωμένοι και οργανωμένοι, έτσι. Καλαϊτζής έτρεξε και κάλυψε με μια καταπληκτική, νομίζω, αμυντική προσπάθεια.
το όποιο κενό δημιούργησε με, την, με το εκρηκτικό του πρόγραμμα. Ο Καλαϊτζής, ως παίκτης, ας πούμε, πρώτης σειράς επί πολλά χρόνια, έτσι βγάζει το ψωμί. Με το χαμαλίκι που καμιά φορά δεν το βλέπει και το γυμνό μάτι, ας πούμε, του ανύποπτου θέατη. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να δούμε άλλη μια φορά τη φάση, η οποία μπορεί να αποδειχτεί και καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα. 61-63 έμεινε το σκορ, 1-0-5 για το τέλος. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, αλλά πια ο Άρης έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, διότι έχει την μπάλα, έχει την επίθεση, προηγείται και με δύο πόντους και σύμφωνα με την λογική εξέλιξη των πραγμάτων, στο 1 λεπτό και 5 δεύτερα θα έχει δύο επιθέσεις ο Άρης και μία ο Πανιώνιος. Θεωρητικά μιλάμε τώρα, έτσι, γιατί αν μεσολαβήσουν τα φάουλ, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Είδατε πώς ακολούθησε ο Καλαϊτζής τον Καλαμπόκη. Είναι ο Καλαμπόκης την ώρα που πίστεψε ότι με την reverse dribble είχε απελευθερωθεί, βρήκε μπροστά τον Καλαϊτζή. Τζούλιας, ακούμε. Έτσι είπε στους παίκτες του να παίξουν με το μυαλό, όχι χάζα λάθη. Όχι χάζα φάουλ και η άμυνα να είναι προσαρμοσμένη πάνω στο μάση. Για να δούμε αυτή την οδηγία, το όχι χάζα φάουλ, αν θα πιάσει τόπο. Ο Αγαλάκος πιέζεται εκεί. Κλείνεται μάλλον το Baxter. Ο Ράιτ από τον Καλαμπόκη, ο οποίος βλέπει τον Μάση. Καλάθι από τον Μάση στα 49 δευτερόλεπτα. Εκεί δεν μπορούσε να σφυριχθεί επιθετικό φάουλ ποτέ. Μάλλον βήματα νομίζω. Ζητούν όσοι κάτι. Τίποτα, δεν είναι. Όλα κανονικά ήταν. Δεν μπορείς να βάζεις, ας πούμε, το Ξανθόπουλο με το 1,80 πόσο είναι μπροστά στο δίμετρο και να ζητάς και επιθετικό φάουλ. Πανιώνιος έχασε και την μπάλα. Αυτή τη φορά η πάσα του Καλαμπόκη ήταν πολύ ρυψοκίνδυνη. Τελικά ο Καλαμπόκης από εκεί που πήγε να κάνει τη διαφορά έγινε μοιραίος. Δύο βολές για τον Καλαϊτζή από το φάουλ του Ξανθόπουλου. Ο Άρης στο συν 4 και με την μπάλα στα χέρια του για βολές. 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και να ο Καλαϊτζής. Ήταν ο κορυφαίος. Αν πρέπει να αναδείξουμε MVP. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Στατιστική δεν μας βοηθάει σήμερα ώστε να το στοιχείο θετήσουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Ναι, το μάτι το βλέπει, δεν χρειάζεται. Ήταν ο καθοριστικός στις πιο κρίσιμες φάσεις. Άρα 61-67. Έβαλε και τις βολές αυτές που ήταν, ας πούμε, η βούλα, η επισφράγηση, ας πούμε, της νίκης. Δείτε το... Α, θα δούμε τη φάση. Νομίζω ότι το replay που κόλλησε, αλλά θα το δούμε νομίζω σε λίγα δευτερόλεπτα, ήταν το καλάθι του Μάσε, αυτό που έφερε τον Άρη στο συν 4, 49 δευτερόλεπτα, το πολύ καθοριστικό εν τέλει. Ο Άρης κινδυνεύει πια μόνο να δεχτεί δύο τρίποτα και δεν σκοράρει και ενδιάμεσα. Τις βολές που λογικά θα κερδίσει. Άρα είναι το μεγάλο φαβορί, κρατάει την τύχη του αγώνα στα χέρια του. Πόσα τρίποτα έχει βάλει ο Πανιώνιος στο λαμπ 2. Άρα λοιπόν έχει βάλει σε 39,5 λεπτά 2 και ζητάει τώρα να βάλει 2 μέσα σε 25 δεύτερα. Ξανά το καλάθι του Μάσεϊ, το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αμέσως πριν και αμέσως μετά από αυτό είχαμε τα δύο λάθη του Καλαμπόκη. Και τώρα μετά το time-out ο Πανιώνιος έχει την μπάλα δική του, αλλά και το σαβαντάζ 6 πόντων. Ο Άρης ήρθε εδώ για την νίκη, θα τον στερεώσει στην τρίτη θέση και θα το κάνει να κοιτάξει με κάποιες λίγο στές ελπίδες ακόμα και τη δεύτερη. Σε λίγο φαίνεται ότι θα μπορεί να πει αποστολή εξετελέστη. Η τάπα του Μάσε στον Ζωρόσκι, ο οποίος πήγε για δίποντο. Δείτε εδώ, πάρα πολύ ψηλά, κατέβαζε διακόπτες. Ξανθόπουλος για 3, το rebound του Καλαϊτζή, τετέλεστε. Νομίζω ο Άρης θα φύγει νικητής από το ελληνικό. Για τον Πανιώνιο θα είναι η τέταρτη εντός έδρας ήττα. Μετά από αυτή την ήττα έχει 5-4 εντός, 5-4 εκτός. Τις δύο κρίσιμες φάσεις τις πήρε πάνω του Καλαμπόκης και τις κατέστρεψε και τις δύο. Στη μία περίπτωση πήγε να τρυπήσει όλη την άμυνα του Άρη και στη δεύτερη με τη reverse ιτήθηκε από την οξυδέρκεια
και την, αμυντική ικανότητα του Καλαϊτζή. 61-69. Το παιχνίδι θα τελειώσει με μια καθαρή διαφορά υπέρ του Άρη. Και μάλιστα, αν βάλει και τις βολές ο Μάσε, ο Άρης θα ισοφαρίζει και τη διαφορά του πρώτου αγώνα. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Πανιόνιος να κυνηγάει κάτι τέτοιο. Πάντως, ο Γκόρντον Χέρμπερτ πήρε ένα time-out. Ο Μάρκοβιτς τον κοιτάζει λίγο αγριεμένος, λίγο απορριμμένος. Προφανώς ο Χέρμπερτ έχει τη διαφορά στο μυαλό του. Ναι. 81, γιατί τεχνική ποινή. Αν οι Πανιόνιοι είχαν στο μυαλό τους διαφορά, δεν θα έκαναν φάουλ τώρα. Τεχνική ποινή στον Σορόσκι και ο Μάρκοβιτς φωνάζει, λέει, δώστε άλλη μία. Εξαιρετικά εκνευρισμένος, όπως βλέπετε. Κοίταξε, ανάμεσα στους πάκους των δύο ομάδων υπάρχει μια διαφορά. Ο Άρης ξέρει και παίζει με βάση τη διαφορά του πρώτου αγώνα. Ο Πανιόνιος αυτό όμως δεν το έχει υπόψη του ή το έχει αλλά δεν το μετράει. Γιατί θεωρεί ότι με τρεις ήττες διαφορά από τον Άρη δεν μπορεί να κάθεται να συζητάει τώρα, να κάθεται να παίζει με τις διαφορές. Εδώ ο Ρώσκι που δέχτηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Είδα τον Μάρκοβιτς εκνευρισμένος να φωνάζει και ξέρεις τι θυμήθηκα ξαφνικά, μου ήρθε φλάσσα από το παρελθόν ότι ο Μάρκοβιτς και ο Καλαϊτζής ήταν παρόντες εκείνη την βρομφοπατινάδα στην Ατάλεια. Το Ελλάδα-Βοσνία, ο ένας έπαιζε από τη μία μεριά και ο άλλος από την άλλη. Δεν παίζει κανένα ρόλο βεβαίως για το σημερινό μάτς, απλά τα σημεία των καιρών. Πάντως ο Καλαϊτζής, ο οποίος είναι σκληρό παιδί, ήταν πρωταγωνιστής. Ναι, βέβαια. Ενάμιση δευτερόλεπτο υπολείπεται για να μάθουμε ποια την τελική διαφορά υπερβάλλει. Πρωταγωνιστής, αλλά όχι βέβαια αυτός που είχε προκαλέσει το καυγά. Απλώς ήταν από τους πρώτους δικούς μας που αντέδρασαν. 61-70 με την πρώτη βολή του Μάση. 61-71 με τη δεύτερη. Ο Άρης θα στάρει άλλες δύο και αν βάλει έστω και τη μία θα έχει καλύψει και το μείον 10 του πρώτου αγώνα. Κοιτάξτε, συνεχίζει να χειροκροτάει ειρωνικά ο Μάρκοβιτς. 61-72. Ο Άρης ήταν τους 31 βαθμούς, τρίτος, 33 έχει ο δεύτερος Ολυμπιακός, 34 ο πρώτος Παναθηναϊκός. Ο Πανιόνιος έχει πλέον συγκατοίκους και το Εγάλαιο και το Πανελλήνιο στην τέταρτη θέση, οπότε έχει να δώσει μάχη. Πάντως το τελικό 61-73 είναι πλασματικό, έτσι. Ναι. Από 61-63. Αστεία, ο Άρης τελείωσε το παιχνίδι με 10-0 στο τελευταίο λεπτό. Αυτό το οφείλει στην ωριμότητά του και στην εμπειρία του. Ο Πανιόνιος δηλαδή έφτασε στην πηγή, αλλά λόγω μικρότερης εμπειρίας, λόγω μικροτέρων ατομικών μεγεθών σε σχέση με τον αντίπαλο, όχι μόνο δεν μπόρεσε να φτάσει τον Άρη και να τον προσπεράσει, αλλά βρέθηκε να χάσει το τέλος και με 12 πόντους. Και ο Μάρκοβιτς δυσκολεύεται να ηρεμήσει τώρα μόλις ανταλλάσσει. Δίνει συγχαρητήρια στους νικητές, στους παίκτες του Άρη. Η Τζούλια έκανε μια προσπάθεια για ρεπορτάζ, αλλά επειδή ακριβώς εκεί πίσω της ο κόσμος έχει λίγο αγριέψει, βλέπω ότι δυσκολεύεται. Το καλώδιο στη Τζούλια δεν πάει λίγο παραπέρα. Πάντως οι παίκτες του Άρη καλού κακού προτιμούν από ό,τι βλέπω. Βλέπω ότι απομακρύνθηκαν, ότι πήγαν προς τα ποδητήρια. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Φυλάνε τα ρούχα για να έχουν τα μισά. Ήταν και τα χτες νέα στη Λάρισα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, 61-73. Ο Άρης με αυτή τη νίκη στην ουσία εξασφαλίζει μια θέση στην τριάδα. Πανιόνιος και για την τέταρτη θέση έχει μπροστά του μάχη, αφού όπως είπα πριν. Ισοβαθμοί και με Γάλλιο και με Πανελλήνιο πλέον και με την ΑΕΚ να έχει ένα βαθμό λιγότερο. Αυτό το μέτωπο της τέταρτης θέσης φαίνεται ότι θα μας κρατήσει σε ενδιαφέρον μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Βλέπω ότι υπάρχει λίγη ένταση εκεί στη Φυσούνα. Υπάρχουν άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων, θα τελειώσει. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που οι δύο ομάδες πήγαν μέσα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, άλλο δεν, το μπάσκετ επιστρέφει μέσω εβδομάδας στις οθόνες σας με Ευρωλίγκα, με πολύ κρίσιμα μάτς για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και με τον Άρη να κάνει τουρισμό ουσιαστικά στην Κωνσταντινούπολη. Από όλους όσους δούλεψαν για να έρθει εικόνα στα σπίτια σας, από τη Τζούλια Κοφίτσα που ήταν στο ρεπορτάζ, από τον Νίκο Παδογιάννη στην περιγραφή, από τον Φίλιππο Συρίγο με το πάντα πολύτιμο σχόλιο του,
Καλό σας βράδυ.